ρωτάς, τα παραμύθια και το τυρί. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, ζούσε ένας βασιλιάς. Ζούσε σε ένα υπέροχο παλάτι. Είχε ό,τι του άρεσε. Και πιο πολύ απ' όλα, του άρεσε το τυρί. Οι τυροκόμοι του έφτιαχναν το νοστιμότερο τυρί σε όλη τη χώρα. Όλοι στο παλάτι μύριζαν αυτό το τυρί. Όλοι στην πόλη μύριζαν αυτό το τυρί. Όλοι στη χώρα μύριζαν αυτό το τυρί. Και ένα ποντίκι το μύρισε. Είπε και στους φίλους του για το τυρί. Σύντομα, όλα τα ποντίκια της χώρας έτρεχαν για το παλάτι. Τα ποντίκια περνούσαν πολύ ωραία στο παλάτι του βασιλιά, τρώγοντας το τυρί του. Αλλά αυτό δεν άρεσε καθόλου στο βασιλιά. Κάλεσε τους σοφούς συμβούλους του. «Πώς μπορώ να ξεφορτωθώ αυτά τα ποντίκια?» τους ρώτησε. Οι σοφοί σύμβουλοι σκέφτηκαν μία λαμπρή ιδέα. Οι σοφοί έφεραν γάτες. Μεγάλες γάτες, μικρές γάτες, χοντρές γάτες και αδύνατες γάτες. Οι γάτες έκαναν πολύ καλή δουλειά κυνηγώντας τα ποντίκια. Σύντομα, όλα τα ποντίκια είχαν εξαφανιστεί από το παλάτι. Τώρα οι γάτες ήταν πολύ ευτυχισμένες. Τους άρεσε να ζουν με τον βασιλιά. Αλλά ο βασιλιάς δεν ήταν ευτυχισμένος. Δεν του άρεσε να ζει με γάτες. Ο βασιλιάς κάλεσε ξανά τους σοφούς συμβούλους του. «Πώς μπορώ να ξεφορτωθώ αυτές τις γάτες?» τους ρώτησε. «Είναι εύκολο», είπαν οι σοφοί. «Ξέρουμε με ποιο τρόπο θα τις ξεφορτωθούμε». Οι σοφοί έφεραν σκύλους. Μεγάλους σκύλους, μικρούς σκύλους, άσπρους σκύλους και σκύλους με βούλες. Οι σκύλοι έκαναν πολύ καλή δουλειά διώχνοντας τις γάτες. Σύντομα, όλες οι γάτες είχαν εξαφανιστεί από το παλάτι. Τώρα οι σκύλοι ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Τους άρεσε που ζούσαν με τον βασιλιά. Αλλά ο βασιλιάς δεν ήταν ευτυχισμένος. Δεν του άρεσε να ζει με σκύλους. Για άλλη μια φορά, ο βασιλιάς κάλεσε τους σοφούς συμβούλους του. «Μπορείτε να ξεφορτωθείτε αυτά τα σκυλιά?» τους ρώτησε. «Βέβαια μπορούμε», είπαν οι σοφοί. Οι σοφοί σύμβουλοι έφεραν λιοντάρια. Μεγάλα, γενναία λιοντάρια. Τα λιοντάρια κυνήγησαν τα σκυλιά με μεγάλη επιτυχία. Κυνήγησαν όλα τα σκυλιά μέχρι και το τελευταίο, διώχνοντάς τα από το παλάτι. Τα λιοντάρια ήταν τώρα πολύ χαρούμενα. Τους άρεσε η ζωή με τον βασιλιά. Αλλά ο βασιλιάς δεν ήταν καθόλου χαρούμενος. Δεν του άρεσε η ζωή με τα λιοντάρια. Για τέταρτη φορά κάλεσε τους σοφούς συμβούλους του. «Πάλι χρειάζομαι τη βοήθειά σας», παρακάλεσε ο βασιλιάς. Άλλη μια φορά οι σοφοί του είπαν ότι θα ήταν εύκολο. Ελέφαντες. Οι σοφοί σύμβουλοι έφεραν ελέφαντες να διώξουν τα λιοντάρια. Οι ελέφαντες κυνήγησαν και έδιωξαν εξαιρετικά τα λιοντάρια. Πολύ γρήγορα δεν είχε μείνει ούτε ένα λιοντάρι. Οι ελέφαντες ήταν πολύ, πολύ ευτυχισμένοι που ζούσαν με τον βασιλιά. Αλλά ο βασιλιάς ήταν πάρα πολύ δυστυχισμένος που ζούσε με ελέφαντες. «Πώς θα ξεφορτωθείτε τους ελέφαντες?» φώναξε ο βασιλιάς. «Μπορούμε να τους ξεφορτωθούμε», είπαν οι σοφοί σύμβουλοι. «Και θα το κάνουμε αμέσως». Έφεραν πάλι τα ποντίκια. Τα ποντίκια άρχισαν να κυνηγάνε τους ελέφαντες χωρίς να χάσουν στιγμή. Έδιωξαν μέχρι και τον τελευταίο ελέφαντα από το παλάτι. Τώρα ο καημένος ο βασιλιάς βρέθηκε πάλι εκεί από όπου ξεκίνησε. Ποντίκια, ποντίκια παντού, ποντίκια, ποντίκια. Του τρώγανε τα τυριά. «Τι θα κάνω?» Τρεις ολόκληρες μέρες καθόταν ο βασιλιάς μόνος του και αναρωτιόταν τι να κάνει. Μετά από τρεις μέρες σκέψης, σκέφτηκε τη μοναδική απάντηση. Ο βασιλιάς κάλεσε όλα τα ποντίκια. «Ακούστε, παιδιά, θα κάνουμε μια συμφωνία», είπε ο βασιλιάς. «Θα μάθω εγώ να ζω μαζί σας, θα μάθετε κι εσείς να ζείτε μαζί μου». Από τότε, ο βασιλιάς μοιραζόταν το τυρί του με τα ποντίκια και τα ποντίκια έμαθαν να τρώνε με πολύ καλούς τρόπους.
Για όσοι φέρνε τώρα, είναι μία από τις ιστορίες για τα παιδιά που φτιάχνουμε. Για την ακρίβεια, αυτά είναι βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί στο εξωτερικό. Τα μεταφράζουμε, κάνουμε παραγωγές στην Ελλάδα, διαλέγουμε αυτά τα βιβλία που θεωρούμε τα πιο κατάλληλα για μικρούς και μεγάλους, για να μάθουμε πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάντα στη ζωή υπάρχει το τυράκι και υπάρχει και ένα ποντικάκι. Πάντα αυτό το να μην πω ποντικάκι είναι ανάμεσα εμάς και στο τυράκι. Αν δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα, πρέπει να αλλάξω εγώ. Αυτός άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τον τρόπο που δουλεύουμε τα πράγματα. Πάντα περιμένουμε το ποντικάκι για να φύγει, προκειμένου να. Το ποντικάκι δεν φύγει. Το ποντικάκι είναι εκεί πέρα για να μας διευρύνει, να μας δυσκολέψει και να μας αναγκάσει να γίνουμε κάτι το οποίο δεν θα γινόμασταν εάν δεν είναι το ποντικάκι. Το ποντικάκι είναι η λύση. Μέσα από το πρόβλημα συνήθως είναι η λύση. Θέλω να ξεκινήσουμε. Α, καταρχήν είχα ζητήσει από τον Ανδρέα, επειδή στο τέλος θα δούμε σήμερα 13 ιστορίες. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το βιβλίο ή τα βιβλία. Θα δούμε 13 ιστορίες. Στο τέλος κάθε ιστορία θα ζητήσω όποιος θέλει φυσικά να πάρει. Καλώ την, εσύ ποια είσαι. Γεια σου, Φέντρα. Ελπίζω να μην βαρεθεί. Αν βαρεθεί, μα το πει, εντάξει. Οπότε έχω ζητήσει από τον Ανδρέα να φέρει χαρτιά και μολύβια. Οπότε όποιος θέλει παίρνει στο τέλος κάθε ιστορία, θα σας δώσω μια πρόταση για να γράψουμε. Οπότε φεύγουμε από εδώ πέρα με 13 προτάσεις. Τι έχω εδώ πέρα. Θέλω να τις δώσετε τι πειράσεις. Θέλω να. Όποιος θέλει. Ή στο κινητό μπορεί να σημειώσει 13 προτασούλες, είναι απλώς θεωρώ ότι είναι ωραίες. Αυτό το πρόγραμμα για τα παιδιά το έχουμε ξεκινήσει σε περισσότερα από 80-90 σχολεία της χώρας σε δημοτικά. Και τι κάνουμε ουσιαστικά. Δίνουμε το υλικό στους εκπαιδευτικούς, το χρησιμοποιούν μαζί με τους γονείς, τα παιδιά κτλ. Στην ευέλικτη ζώνη ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Πλάς κάποιες από τις συνήθειες που θα πούμε σήμερα τις χρησιμοποιούμε και στη σχολεία. Λέτε, ναι, μπορώ. Αυτό το λόγο, αν μπει στο YouTube. Κάθε Παρασκευή. Μια χάρη μόνο, αν θέλετε χαμηλώστε, κλείστε κινητά τηλέφωνα για να μην μας ενοχλήσουν την ώρα που θα λέμε αυτό το οποίο θα λέμε. Και από εδώ πέρα μπορεί να πάρει κάτι. Okay. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα πράγματα ζωή τους πάνε καλά. Έχουν επιτυχία, χαρά, φρονία, λεφτά, περνάνε καλά στη ζωή τους. Συνήθως λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν άσχρο. Ή καμιά φορά λέμε ότι είναι κολόφωνο. Και είναι και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πραγματικά λες και τους έχουν μουτζώσει. Δεν τους πάει τίποτα καλά. Ταλαιπωρούνται, κουράζονται, δυσκολεύονται, δεν φτάνουν ποτέ τα λεφτά, δεν φτάνει ποτέ ο χρόνος. Αυτοί οι δεύτεροι θα σου πούνε ότι η ζωή για μένα είναι ένα κουπί. Άρα υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν την εύκολη ζωή εισαγωγικά και οι άνθρωποι που έχουν τη δύσκολη ζωή πάλι εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Και αυτό είναι σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και τα νούμερα δυστυχώς λένε ότι μόνο το 10% των ανθρώπων έχουν την εύκολη ζωή. Εύκολη ζωή δεν σημαίνει ότι δεν έχω προβλήματα. Εύκολη ζωή σημαίνει ότι ξέρω τι να κάνω με τα προβλήματα. Ελάτε, ελάτε. Και εδώ, και εδώ. Το γαμώτο λοιπόν ποιο είναι. Το γαμώτο είναι το εξής, ότι και οι μεν και οι δε έχουν παρόμοιες ικανότητες. Και οι μεν και οι δε έχουν παρόμοια πτυχία. Και οι μεν και οι δε είναι έτοιμοι και καθαροί άνθρωποι. Αλλά για κάποιο λόγο οι λίγοι έχουν τη ζωή που θέλουν. Και επειδή τα πράγματα είναι πολύ απλά στη ζωή, εύκολα δεν είναι, αλλά είναι απλά, ψάξαν και βρήκαν αυτό το 10% αυτοί κολόγαρδοι ευλογημένοι, τι διάλογο κάνουν. Και βρήκαν λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν τις σωστές, μικρές, απλές, φαινομενικά ασήμαντες καθημερινές συνήθειες. Ξαναλέω. Το 10% που είναι οι ευλογημένοι αυτοί που έχουν τη ζωή που θέλουν, έχουν τις σωστές, απλές, μικρές, φαινομενικά ασήμαντες καθημερινές συνήθειες. Τη ζωή μου δεν την ορίζω, αλλά ορίζω τις συνήθειές μου, οι οποίες με τη σειρά τους ορίζουν τη ζωή μου. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε, γιατί είναι ένα συνοθήλευμα έρευνα που έχουμε κάνει,
Ψάξαμε και βρήκαμε ότι οι συνήθειες είναι 13. Δεν είναι 100 ούτε 1000. Είναι 13, δηλαδή αν κάποιο φέρει τι 13 συνήθειες ζωή του, θα έχει τη ζωή που θέλει. Μαγικά. Μαγικά. Ναι, αλλά λέμε τόσα χρόνια ότι η ζωή δεν έχει κανόνες και συνταγές. Έχει και παραέχει. Απλώς δεν θέλουμε να τις δούμε, δεν θέλουμε να ξεβολευτούμε. Μας αρέσει το παραμύθι το οποίο ζούμε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε 13 ιστορίες. 13 συνήθειες που μας φέρουν τη ζωή που θέλουν. Τις συνήθειες αυτές τις εφαρμόζουμε. Δεν είναι απλώς να τις δούμε, να τις φέρουμε στη ζωή μας. Πρώτη συνήθεια. Θέλω να δω το παλικάρι το οποίο είναι στη μέση. Εκτός εδώ. Είναι ο Χρήστος. Είναι φιλαράκι. Είναι από τα παιδιά τα οποία πραγματικά, όχι στο 10%, αυτό στο 1%. Χαρούμενος, ευτυχισμένος, γεμάτος υγεία, ενέργεια, πολύ καλά στη δουλειά του. Δύο εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετική σχέση με τη γυναίκα του και με τον εαυτό του. Γιατί πολλές φορές τη σχέση με τον εαυτό μας την παραμελούμε. Έχει ένα χαρακτηριστικό λοιπόν. Κινείται, αθλείται, γυμνάζεται. Αυτή είναι η πρώτη συνήθεια, φίλοι μου, η κίνηση. Ο άνθρωπος είναι ζώο θηλαστικό. Είμαστε φτιαγμένοι για να κινούμαστε και όχι για να καθόμαστε. Γι' αυτό μας έφταξε ο Θεούλης. Και λέει η επιστήμη. Η επιστήμη λέει ότι αρκούν 30 λεπτά κίνηση την ημέρα. 30 λεπτά κίνηση την ημέρα. Όχι κατά ανάγκη στο γυμναστήριο. Μπορεί να είναι περπάτημα, μπορεί να είναι τρέξιμο, μπορεί να είναι χορός, κολύμπι, ό,τι εσύ γουστάρεις. 30 λεπτά κίνηση την ημέρα. Για να πέσει το άγχος κατά 50%. Mm-hmm. Δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άγχος. Αρκούν 30 λεπτά κίνηση την ημέρα για να εκτοξευθούν οι ενδορφίνες στο Θεό. Οι ενδορφίνες τι είναι, είναι υγεία, ευεξία, χαρά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, είναι γεμάτοι ευεξία, γεμάτοι από ενέργεια, δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Η άσκηση είναι, ξέρετε, το καλύτερο φάρμακο. Αρκούν 30 λεπτά κίνηση την ημέρα προκειμένου να εκτοξευθεί η αυτοεκτίμησή μου. Την ώρα που τρέχω, κινούμαι, περπατάω, ότι πιο απλή άσκηση είναι το περπάτημα. Δεν κάνω κάτι καλό, κάνω κάτι καλό για τον εαυτό μου, οπότε νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Τι κάνει κίνηση, διώχνει την κατάθλιψη. Έχει αποδειχθεί ότι στο δίμηνο η συστηματική κίνηση είναι πιο αποτελεσματική από τα πιο βαριά αντικαταθληπτικά. Στο εξωτερικό πλέον συστήνει κίνηση και όχι αντικαταθληπτικά. Αυτό είναι το καλύτερο αντικαταθληπτικό. Τι άλλο κάνει κίνηση. Βγαίνεις έτσι στον δρόμο, περπατάς, σου κατεβαίνουν ιδέες. Γιατί? Γιατί την ώρα που κινείσαι, ο εγκέφαλος παράγει νέα κεφαλικά κύτταρα. Νέους νευρώνες. Αν θυμάστε παλιοί. Είχαμε παλιά το δυναμό στο ποδήλατο, δεν είχαμε το διακοπτάκι να ανοίγει το φως. Η κίνηση είναι το δυναμό του οργανισμού μας. Γινόμαστε πιο έξυπνοι την ώρα που κινούμαστε. Παράγουμε νέες ιδέες. Μέσα στο δωμάτιο δεν υπάρχει λύση. Βγαίνεις έξω και περπατάς και σου κατεβαίνουν ιδέες. Τι άλλο κάνει η κίνηση? Ρίχνει την πιθανότητα για καρκίνο μακροπρόθεσμα από 30 έως 70% ανάλογα με την τυπολογία του καρκίνου. Μειώνει την πιθανότητα για Αλτσχάιμερ έως 70%. Η κίνηση είναι σημαντικότερη συνήθεια της ζωής μου. Πόσοι από εδώ πέρα κινείστε, Πόσοι από εδώ πέρα κινείστε, Όσοι κινείστε, χαίρομαι που βλέπω χέρια. Όσοι κινείστε, συμφωνείτε με αυτό το πράγμα? Είναι συγκλονιστικό ότι θα κάνει κίνηση. Αυτές οι συνήθειες, υπάρχει ένας τρόπος να επιδοθούν. Ποιος είναι? Τις κάνω για 3 εβδομάδες. Όταν τις κάνω για 3 εβδομάδες, γίνονται αυτοματισμός. Την πρώτη εβδομάδα δεν θα γουστάρετε να περπατάς. Τη δεύτερη θα γουστάρεις περισσότερο. Την τρίτη εβδομάδα δεν θα μπορείς χωρίς το περπάτημα. Όποιο σημειώνει, παρακαλώ σημειώστε. Κίνηση ίσον ζωή. Κίνηση ίσον ζωή. Τόσο απλά πράγματα. Έχει αρχίσει η επιστήμη στο εξωτερικό να αποκωδικοποιεί το νους υγιής εν σώματι υγιής. Δεν είναι καλό το να κινούμε. Δεν είναι κάτι καλό ή χρήσιμο. Το να κινούμε για τον οργανισμό μου είναι απαραίτητο. Δεν είναι κάτι καλό. Το να κινούμε για τον οργανισμό μου σαν λειτουργία είναι τόσο απαραίτητη όσο και το να κοιμάμαι. Η κίνηση για τον οργανισμό είναι τόσο σημαντική όσο και το να κοιμάμαι. Δεύτερη συνήθεια. Η δεύτερη συνήθεια είναι η επιλογή. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι το μοναδικό. Α, επειδή έχουμε εκπαιδευτικούς, τι κάνουμε τα σχολεία. Στα σχολεία τι κάνουμε λοιπόν, στα πλαίσια του ναι μπορώ. Τα παιδιά μπαίνουν στο σχολείο και αντί να πάνε μέσα στην τάξη, πηγαίνουν στον προάβλο χώρο και τρέχουν το πρώτο 15 λεπτό. Είναι το λεγόμενο daily mile, έχει ξεκινήσει από ένα σχολείο στη Σκωτία. Τα πρώτα 15 λεπτά τα παιδιά δεν μπαίνουν στην τάξη. Βγαίνουν έξω και κινούνται. Τρέχουν. Καλύπτουν περίπου 1,5 με 2 χιλιόμετρα, το καθένα με το δικό του το σκύλο, το δικό του τον τρόπο. Μπαίνουν στην τάξη, είναι άλλα παιδιά.
Έχουν ανέβει όλοι οι καλοί δείκτες, έχουν κατέβει όλοι οι κακοί δείκτες. Έχει ανέβει αυτοεκτίμηση, έχει ανέβει η συγκέντρωση του νου, έχει ανέβει φιλομάθεια, έχει ανέβει αυτοεκτίμηση, όλα αυτά πράγματα. Έχει πέσει η βία, το bullying, η εχθρικότητα, οτιδήποτε άλλο. Το έχουμε ξεκινήσει στα σχολεία και εδώ πέρα. Συγκλονιστικά αποτελέσματα. Είναι δεκάδες χιλιάδες σχολεία τα οποία το εφαρμόζουν ήδη στο εξωτερικό. Αν έχουμε χρόνο μετά, θα σας δείξω τον Daily Mail που είναι από το βιβλίο αυτό. Σχολείο στη σχολεία. Δεύτερη συνήθεια, επιλέγω. Το μαγικό ρήμα επιλέγω. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι το μοναδικό όν το οποίο επιλέγει. Δεν υπάρχει άλλο όν το οποίο να επιλέγει στον κόσμο. Είμαστε οι μόνοι που επιλέγουμε. Μας μαθαίνανε το χειμώνα ότι τα χελιδόνια πάνε στην Αφρική νότια. Πετάνε νότια. Ο άνθρωπος μπορεί να πάει βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, οπουδήποτε γουστάρει. Είμαστε το μοναδικό όν το οποίο επιλέγει. Έχουμε πάει λοιπόν στο Παρίσι και γυρίζουμε από το Πάσχα, από το Παρίσι, οπότε ανακοινώνει η αεροπορική εταιρεία καθυστέρηση. Καθυστέρηση μίας ώρας περίπου. Τι έκανε το 90%. Όρθιοι με τα κινητά τους, να ταλαιπωρούνται, να κουράζονται κτλ. Τι έκανε το 10%. Έκατσε κάτω και διάβασε ένα βιβλίο. Ίδιο γεγονός. Διαφορετική επιλογή. Η καθυστέρηση ήταν ίδια για όλους. Η επιλογή διαφορετική. Στίχημα οι πρώτοι θα πάνε σπίτι τους και θα πούνε είμαι πτώμα, δεν αντέχω άλλο. Στίχημα ότι οι δεύτεροι θα πάνε σπίτι τους και θα πούνε περάσαμε φανταστικά, διαβάσαμε και ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι τι κάνουμε αυτό που μου συμβαίνει. Η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι τι κάνουμε αυτό που μου συμβαίνει. Ο ίδιος ο άνεμος πνέει εκεί πέρα έξω για όλους. Το θέμα είναι πώς εγώ βάζω το πανί μου. Και συνήθως, πάρα πολλοί άνθρωποι, το πανί δεν το έχουμε κάνει σηκωμένο. Και περιμένουμε θα μας πάει ο αέρας. Θα τελειώσει η κρίση κτλ. Μεγάλα, αν το πανί δεν το έχει σηκώσει, δεν πρόκειται κανένας αέρας να σε βοηθήσει. Η επιλογή μου είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχω στη ζωή μου. Κάθε στιγμή επιλέγω. Έχετε επιλέξει να είστε εδώ πέρα. Μπορεί η ομιλία να βγει καλή, μπορεί να βγει και μάπα. Δεν το ξέρει. Έχετε επιλέξει να είστε εδώ πέρα. Έχετε επιλέξει να στερηθείτε κάτι εκεί πέρα έξω. Κάθε στιγμή επιλέγω. Είμαι στην ώρα μου, δεν είμαι στην ώρα μου. Οι φίλοι μου, ποιοι είναι οι φίλοι μου, πες μου τους κολλητούς σου να σου πω που θα είναι η ζωή σου με ακρίβεια μετά από 5 χρόνια από σήμερα. Είμαι εδώ πέρα λόγω των επιλογών που κάνω στο παρελθόν, θα είμαι στο μέλλον λόγω των επιλογών που κάνω στο παρόν. Το παρόν είναι το παρελθόν του μέλλοντός μου. Τώρα επιλέγω αυτό που θα μου πάει. Για την ακρίβεια ο άνθρωπος, το μόνο πράγμα που επιλέγουμε είναι οι επιλογές μας. Δεν επιλέγουμε τίποτα άλλο. Ο πολλής ο κόσμος ασχολείται με τον καιρό. Η κρίση, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Σόιμπλε. Φίλε, αυτά είναι σταθερά στην εξίσωσή σου. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο, έχω κάποιες ιστορίες γι' αυτό. Αυτή είναι η σταθερά στην εξίσωσή σου. Η μεταβλητή είσαι εσύ. Είναι οι επιλογές σου. Στο κομμάτι επιλογή πάντα. Έχω μια φίλη λοιπόν και μια μέρα μου δίνει το κλειδί της, το αυτοκίνητό της για να πάω για το δικό μου το γάγια σέρβι. Μου δίνει αυτό εδώ πέρα το κλειδί. Βρίσκω 5 λεπτά, επιλέγω ακόμα και ο χρόνος που θα βρω είναι επιλογή. Μα δεν έχω χρόνο. Είναι επιλογή να βρει χρόνο. Δεν θα σου ευχαριστεί ο χρόνο. Εσύ θα ψάξει να το βρει. Βρίσκω 5 λεπτά, σταματάω σε ένα κλειδαράδικο, αντικαθιστώ το κλειδί, έκανε 5 λεπτά και 5 ευρώ. Πόσο καλά μπορεί να πάει η μέρα σου, εάν πα στη δουλειά σου σε ένα ραντεβού με αυτό εδώ πέρα το κλειδί και σε αφήνει στη μέση του δρόμου. Σε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Ακόμα και το κλειδί του αυτοκινήτου σου είναι επιλογή. Ακόμα και το άνοιξε φορτή στο κινητό στο βράδυ είναι επιλογή. Μιλούσα με μια φίλη για ένα πολύ σημαντικό θέμα προχθές. Έκλεισε το κινητό την ώρα που μιλούσε. Δεν το είχε φορτίσει καλά. Το αν θα φορτίσω το κινητό μου. Το τι θα κάνω πρώτο πράγμα το πρωί. Φυσικά το αν θα θεληθώ. Το πώς είναι το κλειδί μου. Το ποιους έχω φίλους στο Facebook. Το ποιους παρακολουθώ στο Instagram. Αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το αν θα κρατήσω επιλογές. Η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει. Είναι τι κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Είχα ζητήσει από τον Αντρέα να έχει εδώ πέρα ένα πίνακα και ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα. Και θέλω να σα κάνω το εξής. Στο κομμάτι επιλογής. Επειδή τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ απλά. Εύκολα δεν είναι, αλλά είναι απλά, το ξαναλέω. Υπάρχει το γεγονός. Και υπάρχει η απάντησή μου στο γεγονός. Εντάξει. Ανάμεσα στο γεγονός και την απάντησή μου, μεσολαβεί ένα κενό. Ένα χρονικό διάστημα. Σου ανακοινώνουν την καθυστέρηση της πτήσης. Τι είναι να επιλέξεις, τι είναι αυτό το οποίο θα κάνεις. Μέσα σε αυτό το κενό, λοιπόν, είναι όλη η ζωή μου. Είναι οι επιλογές μου, είναι η συνειδητότητά μου, είναι αυτό που λέγανε παλιοί, να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό, πριν απαντήσεις. Συνήθως αντιδρούμε βιαστικά, θυμωμένα, ναι, αλλά λες, μου πέταξε το γάντι, εσύ γιατί το σήκωσες. Μου φώναξε, εσύ γιατί το απάντησες.
Όταν παίζεις μπάλα και ο άλλος βγάζει την μπάλα out, θα πήγαινες ποτέ στις κερκίδες να την κυνηγήσεις, να την ξαναφέρεις πάλι πίσω, την αφήνει να βγει out. Έχουμε πάει σε ένα σχολείο στη Χαλκίδα και μας έχει βγάλει πάλι για τον έμπορο, γιατί τρέχω σε όλα τα σχολεία μαζί με δύο εκπαιδευτικούς, κάνουμε ομιλίες στα σχολεία και μας λέει ο διευθυντής μια ιστορία. Είχαν βρεθεί λοιπόν τα παιδάκια, Ελληνάκια μεταναστάκια, για να φυτέψουν μια ελίτσα στον προάβλιο χώρο του σχολείου σαν ένδειξη ενότητας, συμφιλίως, αγάπης κτλ. Πάει ο Αντώνης την άλλη μέρα λοιπόν να ανοίξει το σχολείο και τι να δει. Κάποιος ηλίθιος, σας σέβομαι και δεν θέλω να πω την άλλη λέξη, είχε σπάσει την ελιά. Ο Αντώνης καλείται να επιλέξει τι θα κάνει. Θα μιλήσει σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, θα πάει στην πρωτοβάθμια, θα πάρει τα κανάλια, θα ψάξει αν το έκανε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, ακούστε τι πως τι έκανε. Έβγαλε την ελιά, έβαλε μια άλλη θέση. Και εδώ, μια άλλη στη θέση. Και εδώ πέρα τελειώνει η ιστορία. Τόσο απλά. Δεν το είχα πάρει ποτέ κανένα. Εάν δεν ήταν η δουλειά του να είναι δημοσιογράφος να δει ποιος το έκανε, η δουλειά του είναι εκπαιδευτικός και να φροντίζει το σχολείο να δουλεύει σωστά. Για μένα έκανε μια κορυφαία επιλογή, τόσο απλή, που τελικά αυτός ο οποίος έκανε τη βλακεία αποδυναμώθηκε μέσα από την έγκριση διευθυντή. Κάθε στιγμή επιλέγω και δεν έχω μάθει να επιλέγω σωστά. Για την ακρίβεια, πολλές φορές φοβάμαι να επιλέξω λάθος και θα επιλέξω σωστά μόνο αν μάθω να επιλέγω μέσα από τα λάθη. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή ο Wayne Dyer το είχε γράψει. Έχουν τα παιδιά πολλά βιβλία του εδώ πέρα, είμαι σίγουρος. Είχε γράψει τελικά: ευφυΐα είναι με τις τωρινές μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Ευφυΐα είναι με τις τωρινές μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Όποιος σημειώνει, παρακαλώ σημειώστε. Η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι τι κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι τι κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Ο ίδιος ο άνεμος πνέει έξω. Το θέμα είναι πώς εγώ θα βάλω το πανί μου. Η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι τι κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Τρίτη ιστορία. Η Γεωργία Μωράκη είναι εκπαιδευτικός. Είναι διευθύντρια στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ξυλοκάστρου. Θα δούμε και ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών ακόμα, είναι το κομμάτι δέσμευση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δεσμευμένοι. Είχε ένα όνειρο λοιπόν η Γεωργία, είχε ένα όνειρο να φτιάξει μία μονόπολη για όλα τα σχολεία του Ξυλοκάστρου, όπου αντί να είναι οι δρόμοι, οι πλατείες, Βασιλής Σοφίας, πλατεία Ομονίας, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το οποίο είχαμε κάνει εμείς ανάλογα με την ηλικία που έχουμε μεγαλώσει τέλος πάντων. Αυτή ήθελε να είναι μια μονόπολη με όλες τις πλατείες, την ιστορία, τα τοπονύμια, τη γεωγραφία του Ξυλοκάστρου. Έπρεπε να συντονίσει 5 σχολεία για να το κάνει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να πάρει εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Έπρεπε να βρει χορηγούς από συλλόγους γονέων και δαιμόνων. Της πήρε περίπου ένα χρόνο αυτή η διαδικασία. Το παρουσίασε ένα συνέδριο εκπαιδευτικών στην Κόρινθο που είχα την τιμή να είμαι και εγώ εκεί πέρα. Και πραγματικά είναι ένα project το οποίο μετά από ένα χρόνο τελεσφόρησε. Τώρα πλέον από αρκετούς άλλους νομούς στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για αυτό το project για να κάνουν το ίδιο πράγμα με νομούς, με τους νομούς και τα σχολεία στους νομούς αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι δεσμευμένοι. Δεν σταματάνε ποτέ για τον όνειρό τους. Τη Γεωργία, επειδή την ξέρω, αν έπρεπε να πάρει 5 χρόνια, θα έπαιρνε 5 χρόνια. Αν έπρεπε να πάρει 10 χρόνια, θα έπαιρνε 10 χρόνια. Ακούω συνανθρώπους να λένε: θέλω να βγάζω. Αγάπη, βλέπεις από εκεί πέρα. Σίγουρα, ρε. Αν δεν βλέπεις, έλα και πιο κάτω. Ακούω συνανθρώπους να λένε: θέλω να βγάζω 500 ευρώ παραπάνω το μήνα. Ή ελπίζω να χάσω 2-3 κιλά. Παιδιά, αυτά είναι εκδήλωση επιθυμίας. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Ακούς τον άλλο που σου λέει ότι εγώ θα το κάνω, θα φέρω τον κόσμο ανάποδα, αλλά θα το κάνω. Ο δεύτερος μάλλον θα το κάνει. Γιατί ο δεύτερος μάλλον έχει δέσμευση. Η ζωή δεν μου χρωστάει, εγώ μου χρωστάω να τα δώσω όλα. Και αυτός θα τα δώσει όλα, είναι αυτός τελικά θα τα πάρει όλα. Οι 9 στους 10 συνανθρώπους μας που δεν έχουν αυτό που θέλουν, δεν είναι επειδή δεν μπορούν ή δεν έχουν τις ικανότητες. Ξέρετε γιατί είναι? Είναι επειδή κάποιοι είναι τα παράτησαν. Έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Παρατάμε πάρα πολύ εύκολα το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι τόσο σημαντικό όσο είναι και η ζωή μου. Αν δεν έχω όνειρο αυτή τη στιγμή, πιθανό να μην έχω και κίνητρο για να ζήσω. Γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι ζουν, κάποιοι άνθρωποι επιβιώνουν. Κάποιοι άνθρωποι ζουν, κάποιοι άνθρωποι πολύ δυστυχώς αποδέχονται τη ζωή τους. Είναι άλλο να ζω, είναι άλλο να αποδέχομαι τη ζωή μου. Δεν μας φέραν για να αποδεχτούμε τη ζωή μας, μας φέραν για να ζήσουμε τη ζωή μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λοιπόν δεσμευμένοι.
Όταν έρχεται η ώρα για το όνειρό τους, δεν ακούνε τα όχι. Θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Η στρατηγική είναι ευέλικτη. Το όνειρο δεν είναι ευέλικτη. Ακούς τον πρώτο, ο οποίος κάνει αυτό. Ακούς τον πρώτο, ο πρώτος κάνει αυτό, παιδιά. Ακούστε εδώ πέρα πόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο, είναι απλά. Ο πρώτος κάνει αυτό. Χτυπάει την πόρτα. Και η πόρτα δεν ανοίγει. Και φεύγει. Και ο δεύτερος τι κάνει. Κάνει αυτό εδώ πέρα ο δεύτερος. Εκεί το βιολί του. Και σου λέω ότι η πόρτα πάλι δεν ανοίγει, αλλά ο δεύτερος έρχεται την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα ξανά. Και ξανά το βιολί του. Σε ποιον λες, μάλλον να ανοίξει. Και ο πρώτος θα έχει τις τέλειες δικαιολογίες. Ήμουν πολλά χρόνια στην κατηγορία του πρώτου και κάποιες φορές είμαι. Ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο Τσίπρας, ο Σόιμπλε, εδώ πέρα, ο Ανδρέας, ο Δημήτρης. Όχι φιλάκι. Κοιτάξτε τον καθρέφτη. Τα έδωσε όλα. Αυτό σημαίνει δέσμευση. Και προερχόμαστε εδώ στο Θεό από έναν λαό, ο οποίος πριν από 200 χρόνια κέρδισε την ελευθερία και μεγαλώνουμε εμείς και τα παιδιά μας ελεύθεροι. Δεν είπανε θέλουμε να ελευθερωθούμε, θα προσπαθήσουμε. Είπανε ελευθερία ή θάνατος. Είχαν πει ελευθερία ή θάνατο. Προτιμώ να πεθάνω παρά να μην είμαι ελεύθερο. Αυτό είναι δέσμευση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σταματάνε ποτέ λοιπόν για τον ερώτημα. Και κάνω μια ρητορική ερώτηση γιατί πολλοί εδώ πέρα είμαστε γονείς. Πόσο καιρό θα έδινε στο παιδί σου για να περπατήσει, να μάθει να περπατάει. Εννοείται όσο χρειάζεται. Για να μιλήσει, εννοείται όσο χρειάζεται. Και τι στον εαυτό σου με την πρώτη αφορμή του λες όχι, μη δεν τα καταφέρεις. Ποιος έδωσε αυτό το δικαίωμα απέναντι στον εαυτό σου. Διάβαζα τη βιογραφία της κυρίας που έγραψε τα Harry Potter. Πήγε σε 16 εκδοτικούς οίκους για να την εκδώσουν. Έφαγε 15 χιλόπιτες. Έχει πουλήσει μέχρι τώρα 700 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κυρία, η Γεωργία, οποιοδήποτε από εμάς, δεν είναι από άλλη στόφα. Δεν είναι, είναι από το ίδιο φασματάκι. Κάνουν άλλες επιλογές. Δεν ακούνε τα όχι. Μιλούσα κάποια στιγμή με τις κόρες μου, η μικρή ήταν 6 πριν από χρόνια και τους έδειχνα ιστορίες από το ναι μπορώ για τη δέσμευση. Και ρωτάω λοιπόν τη μικρή, τηρήσουν παρόδο τα εξάχρονα, μέχρι εξάχρονα έχουν και τις 13 συνήθειες στον υπερθετικό βαθμό. Τα παιδιά είναι δάσκαλοι. Αντί να τα ακολουθήσουμε, τα κάνουμε συχνά σαν τα μούτρα μας. Ρωτάω λοιπόν τη μικρή, λέω τι σημαίνει για σένα δέσμευση. Γυρίζει και μου λέει η μικρή το εξής, μπαμπά νομίζω ότι ξέρω, λέω για λέγε. Νομίζω μου λέει δέσμευση είναι να υποσχεθώ στον εαυτό μου ότι δεν θα τα παρατήσω ποτέ. Είναι ο κορυφαίος ορισμός δέσμευση και έχω διαβάσει πολλά βιβλία που έχω ακούσει ποτέ, έχω συναντήσει ποτέ. Αν θέλετε, σημειώστε το. Δέσμευση είναι να υποσχεθώ στον εαυτό μου και παρακαλώ, υπογραμμίστε το εαυτό μου ότι δεν θα τα παρατήσω ποτέ. Και παρακαλώ, υπογραμμίστε και το ποτέ. Στον εαυτό μου είμαι υπόλογος, σε κανέναν άλλο. Μόνος μου έρχομαι και μόνος φεύγω από τη ζωή αυτή, ούτε με τα παιδιά μου, ούτε με τα υπάρχοντά μου, με τίποτα, με τον εαυτό μου θα φύγω. Στο κομμάτι δέσμευση λοιπόν, αυτά είναι τα 10 μαγικά βήματα για την επιτυχία. 10 μαγικά βήματα. Πρώτον προσπαθείς. Δεύτερον προσπαθείς ξανά. Τρίτον ξαναπροσπαθείς. Τέταρτον, ξαναπροσπαθείς λίγο διαφορετικά. Πέμπτον, προσπαθείς ξανά αύριο. Έκτον, προσπαθείς και ζητάς και για βοήθεια. Έπτον, έβδομο, ψάχνεις κάποιον ο οποίος το έχει κάνει. Όγδον, προσπαθείς να δεις τι είναι αυτό το οποίο δεν δουλεύει. Ένατον, προσπαθείς να δεις τι είναι αυτό το οποίο δουλεύει. Δέκατον, συνεχίζεις να προσπαθείς. Αυτά λοιπόν τα 10 μαγικά βήματα για την επιτυχία. Δέσμευση, εξαιρετικά σημαντικά. Επόμενη συνήθεια, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το κάτι παραπάνω. Όταν ήρθα να μιλήσω εδώ πέρα, ο εκδότης μου είπε ότι τα παιδιά που έχουν το βιβλιοπωλείο και ειδικά ο Ανδρέας, είχε ζητήσει να τραβήξω ένα μικρό βιντεάκι προκειμένου να το προβάλλουν εδώ πέρα στη Λαμία για να έχει περισσότερους οι οποίοι θα παρακολουθούν την ομιλία. Κατάλαβα κατευθείαν τα παιδιά εδώ πέρα είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν το extra mile. Δεν το ζητάνε όλα τα βιβλιοπωλεία αυτό πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν το κάτι παραπάνω. Είμαι στοιχείο και είναι επιλογή να κάνει το κάτι. Είναι επιλογή ζωής. Έχουμε πάει στοιχείο με τις κόρες μου και τη μητέρα μου. Έχουμε κάνει την πλατεία γιατί κατάγουμε από πτυχίο. Έχουμε κάνει την πλατεία στο βουνάκι, την κεντρική πλατεία της Χίου. Και κάποια στιγμή έχουμε κάνει ποδήλατο λοιπόν. Έχουμε υδρώσει και ψάχνουμε για ένα περίπτερο που θα έχει παγωμένα νερά. Ο δρόμος μας οδηγεί σε αυτό το περίπτερο και
Και θέλω να δείτε, παρακαλώ, αυτό εδώ πέρα τα παγωμένα τα νερά, πόσο παγωμένο είναι. Πίνουμε αυτά τα νερά, είναι τα τέλεια νερά τα οποία θέλει να πιει το καλοκαίρι που ζεσταίνεσαι. Βρίσκω μετά τον περιπτερά. Του λέω, ποιο είναι το. Υπάρχει κόλπο σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι κόλπο έχει κάνει. Μου λέει, όντω. Λέω, για λίγο. Μου λέει, ανοίγω το περίπτερο με 6 ώρα το πρωί. Παίρνω όλα τα νερά από το ψυγείο, τα βάζω στην κατάψυξη για 2 ώρες. Λίγο πριν παγώσουν, τα βάζω ξανά στο ψυγείο. Έχω τα πιο παγωμένα νερά, μου λέει, στο νησί. Γυρίζει και μου λέει, σε άπτε στα χιώτικα. Μου λέει, δεν προλαβαίνω να πουλώ, φίλε μου. Δεν προλαβαίνω να πουλάει. Και κλείνει και μου λέει, η μαγιά είναι στα νερά. Το νερό είναι το πιο τυποποιημένο προϊόν, το οποίο είναι και σε διατίμηση πρώτα. Ο τύπος διαφοροποιείται εκεί πέρα που όλοι οι άλλοι το κουνάνε 50 λεπτά και δεν του πολύ νοιάζει αν θα είναι ζεστό ή κρύο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν το κάτι παραπάνω. Δεν του φτάνει ούτε το καλό, ούτε το πολύ καλό, ούτε το πάρα πολύ καλό. Θέλουν το κορυφαίο. Στα νερά, στα νερά. Και σκουπιδιάρη, και σκουπιδιάρη. Και καθαρίστρια, καθαρίστρια. Και υδραυλικό, και υδραυλικό. Έχω πλέον παραπάνω από 100 παραδείγματα από τη χώρα μας, από ανθρώπους που κάνουν το κάτι παραπάνω. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Ό,τι και να είναι αυτό, ακόμα και όταν θα πάω στην τουαλέτα, εάν θα πλύνω τα χέρια μου ή όχι, είναι κάτι το οποίο το ξέρω μόνο εγώ. By the way, η πραγματική μου ζωή είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου. Όταν κανείς δεν με βλέπει. Αυτό είναι η πραγματική μου ζωή. Αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου. Αυτοί λοιπόν κάνουν το κάτι παραπάνω. Και έχει υπολογιστεί λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν το κάτι παραπάνω, το extra mile, είναι στο 1-2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν το κάτι παραπάνω ανήκουν στο 1-2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχει κανείς όσο σήμερα. Και ξαναλέω, ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχει κανείς όσο σήμερα. Τα σημερινά παιδιά τα περισσότερα μου δώσαν 500 ευρώ, δεν δουλεύω για παραπάνω. Όχι φίλε, δεν μας το μάθανε καλά. Να δουλέψεις για 5 χιλιάρικα ή για 10 χιλιάρικα, το κάνεις για σένα. Δεν το κάνεις για το αφεντικό, το αφεντικό μπορεί να μην είναι καλό. Αλλά εκείνη τη στιγμή χτίζει την ταυτότητά σου. Εάν το αφεντικό δεν είναι καλό, θα πας σε άλλο αφεντικό. Να μην σου πω ότι σύντομα το άλλο αφεντικό θα έχει προλάβει να σε τσιμπήσει από τον ανταγωνιστή. Και μελλοντικά θα κάνεις τη δική σου επιχείρηση. Αντρέα, να πάτε εδώ πέρα, δεν δούλευε σε κάποια επιχείρηση παλιά. Δεν χρειάζεται να μου πει παραπάνω. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει τέτοιες επιχειρήσεις είναι άνθρωποι που κάνουν το κάτι παραπάνω. Που δεν τους έφτανε κάποια στιγμή αυτό το οποίο κάνανε. Κάναν το δικό τους μαγαζί. Το να δουλεύω για τα κέρδη είναι καλύτερο από το να δουλεύω για το μισθό. Αν δουλέψω για 5 εκατοστάρικα, η ταυτότητά μου είναι για 5 εκατοστάρικα. Εάν δουλέψω για 5 χιλιάρικα, η ταυτότητά μου είναι για 5 χιλιάρικα. Η ταυτότητά μου δεν είναι ποιος είμαι, είναι ποιος θεωρώ ότι είμαι. Και ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να πάει πέρα από την ταυτότητά του στην ιστορία αυτού του πλανήτη. Η ταυτότητα μου είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχω στον κόσμο αυτό. Το κάνω για μένα, δεν το κάνω για το αφήνω. Το υπόλοιπο 98% τη δουλειά θα την κάνει. Και μπορεί να την κάνει και πολύ καλά. Ή λίγο καλά, ή μέτρια, δεν ξέρω τι. Δεν με έχουν φέρει για να την βγάλω μέτρια. Δεν με έχουν φέρει για να βγάζω ένα χιλιαρικάκι το μήνα. Δεν υποτιμώ επουδενή το χιλιάρικο. Υποτιμώ το χιλιαρικάκι. Με έχουν φέρει για να είμαι στην κορυφή του ονείρου μου. Για να είμαι στο top 1-2% των δυνατοτήτων μου παγκοσμίως σε οποιοδήποτε τομέα έχω επιλέξει να αφιερώσω τη ζωή μου. Αν θέλετε, σημειώστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Και κάθε φορά που γίνομαι κάτι περισσότερο, όλο το σύμπαν γίνεται κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Και εδώ πέρα πάνω είναι ακριβώς η επόμενη ιστορία, πάλι στο extra mile, στο κάτι παραπάνω. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Αυτό λοιπόν που βλέπετε είναι ένα κρεβάτι, το οποίο το αντίκρισα στην Αθήνα, στη Βασιλή Σοφία, σε ένα κρεβάτι αστέγου. Πήγαινα σε ένα ραντεβού και σταματάω κάποια στιγμή σε αυτό το θέαμα. Πήγα να το προσπεράσω, ευτυχώς δεν προσπέρασα. Είναι ένας άστεγος ο οποίος έχει φτιάξει το κρεβάτι του, σαν να είναι στο ακριβότερο ξενοδοχείο του κόσμου.
Θέλω να δείτε σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, μαξιλάρια στην απόλυτη στίχηση. Εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ το κρεβάτι μου τόσο. Για να είμαι ειλικρινής. Έχει δίπλα μια πολύ κομψή πινακίδα, λες, παρακαλώ λίγο βοήθεια. Είναι ένα έργο τέχνης. Δεν είναι ένα κρεβάτι. Και είναι στη μέση του δρόμου, επαναλαμβάνω. Ρωτάω τον ιδιοκτήτη του καταστήματος που είναι πίσω από το κρεβάτι. Λέω, αυτός ο άνθρωπος που είναι. Θέλω να του πάρω συνέντευξη. Εγώ κάνω ρεπορτάζ επιτυχίας. Μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους να δω το μυστικό τους. Μου λέει, δεν είναι εδώ πέρα. Λέω, πού είναι. Μου λέει, πάει να δουλέψει. Λέω, συγγνώμη, άστεγο. Μου λέει, ναι, δουλεύει κάθε μέρα. Ο άστεγος, ο οποίος έχει κάθε λόγο να επικαλείται το γνωστό αφήγημα ότι η ζωή με αδίκηση και άλλες βλακίες. Που όντως μπορεί να τον αδίκησε. Αλλά η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, τι κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Γυρίζω 2 ώρες μετά. Ο άνθρωπος έλειπε, ήταν στη δουλειά. Πάω στοίχημα όποιον θέλετε. Αυτός ο άνθρωπος μετά από 3 μήνες αποκλείεται να είναι άστεγος. Γιατί τυπάνε τις επιλογές του. Γιατί κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Και άστεγος, και άστεγος. Διάβαζα την ιστορία ενός αστέγου στο City στο Λονδίνο. Ο οποίος ήταν άστεγος και ο οποίος για να βγάζει τα λεφτά λουστράριζε παπούτσια, αλλά τα λουστράριζε κορυφαία. Του δίναν 1 λίρα, τα λουστράριζε 100 λίρες. Τέλος πάντων, το τζίπησε ένας χρηματιστής κάποια στιγμή που του καθάριζε τα παπούτσια, λέει: σε θέλω στην εταιρεία μου να έρθει να καθαρίσει τα παπούτσια των υπολείπων. Κάθε πρωί αυτός ο λούστρος πήγαινε στο σιτ του Λονδίνου, από το Λονδίνο ο άνθρωπος αυτός, και λουστράριζε τα παπούτσια των χρηματιστών στην συγκεκριμένη εταιρεία. Σήμερα ο άνθρωπος έχει εταιρεία η οποία απασχολεί 30 άτομα προσωπικό και η οποία λουστράρουν τα παπούτσια των εταιριών στο σιτ του Λονδίνου. Και επειδή έχει και ιδιαίτερη ευαισθησία στους αστέγους, φροντίζει όλοι οι άνθρωποι που απασχολεί να είναι πρώην άστεγοι. Ξέρετε το περιοδικό στη σχεδία, το περιοδικό δρόμο που είναι στην Αθήνα κάτω. Είναι ένα περιοδικό το οποίο δημιουργήθηκε από αστέγους. Αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα περιοδικά που έχουμε, απασχολεί περισσότερες από 50 πρώην αστέγους, οι οποίοι έχουν εισόδημα να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς όπως θα θέλαμε να ζούμε όλοι. Η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, τι κάνουμε αυτό που συμβαίνει, είναι το κάτι παραπάνω. Τι άλλο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, να είμαστε στην πέμπτη συνήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διεκδικούν. Αυτό το παιδί λέγεται Βασίλης και μου έστειλε ένα μήνυμα πριν από περίπου κάποιους 5-6 μήνες, δεν ξέρω τι, με βρήκε στο ίντερνετ και μου λέει: γεια σας κύριε Ξενάκη, θέλω να ρωτήσω αν το βιβλίο σας βγαίνει σε ηλεκτρονική μορφή. Ρωτάω επειδή η όρασή μου δεν μου επιτρέπει να διαβάζω κανονικά βιβλία και γενικά να διαβάζω, έχω προβλήματα όρασης. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση μου ήταν: λέω, κοφτή σας τη διαβάζω, και λίγο απότομη για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει βγει σε ηλεκτρονική μορφή και ούτε προβλέπεται να βγει, φίλε, το απαντάω. Στην Ελλάδα δεν διαβάζονται πολύ τα ηλεκτρονικά βιβλία, λυπάμαι πολύ και του έστειλα μία από τις ομιλίες μου στο YouTube. Γιατί εμείς που είμαστε εδώ πέρα, καμιά φορά ξεχνάμε ότι τα μάτια μας βλέπουν, ξέρετε. Και δεν βλέπουν όλα τα μάτια όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν παραπάνω από 40.000 άνθρωποι στην Ελλάδα που τα μάτια τους δεν βλέπουν. Το έχετε ποστάρει αυτό κάπου, έτσι. Ναι. Πολλά από αυτά τα έχω ποστάρει. Ναι, γιατί το έχω διαβάσει. Ναι. Λοιπόν, αυτός δεν το βάζει κάτω. Επιμένω, αυτός δεν το βάζει κάτω. Λέει, ούτε προβλέπεται, ευχαριστώ. Του λέω ότι δεν προβλέπεται να βγει σε ηλεκτρονικό βιβλίο, οτιδήποτε άλλο. Ούτε προβλέπεται. Την τύχη μας εμείς την ορίζουμε, λες στην ομιλία. Και εγώ να σε ρωτήσω, αν εσύ από παιδάκι μεγάλωνες με μειωμένη όραση, ζούσες και μεγάλωνες κανονικά, αλλά και όχι κανονικά, άλλα έβλεπες και άλλα δεν έβλεπες. Και μεγαλώνοντας συνειδητοποιούσες ότι δεν βλέπεις και στην πορεία ανακάλυψες ότι πραγματικά δεν βλέπεις. Και κρύβεσαι και προσποιείσαι και κάνεις τον ηθοποιό, χωρίς την πραγματικότητα να είσαι. Με την όρασή σου να μειώνεται κάθε μέρα και από την άλλη το μυαλό σου να θέλει να ζήσει και να θέλει να κάνει πράγματα σαν να μην έχεις προβλήματα όρασης. Αλλά όμως να έχεις και άλλα πολλά. Θα ήσουν σήμερα, το σήμερα υπογραμμισμένο, αυτός που είσαι, όποιος είσαι τέλος πάντων. Για κοίταξε με στα μάτια και απάντησέ μου. Κι εγώ έμεινα κόκαλο. Μόλις συνήρθα λιγάκι, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι του έστειλα το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή στο email του. Γιατί αυτές οι συσκευές που έχουν μια επιλογή που λέγεται speak, εκφώνηση, που για μας είναι πολυτέλεια, για τους συνανθρώπους μας αυτός είναι η ζωή τους. Μόνο μέσα από αυτές μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία. Και του έδωσα μια υπόσχεση και τη μισή υπόσχεση την έκανα. Του λέω: θα πάω να υπογραφήσω το βιβλίο και μόνο για σένα, παλικάρι μου, να το ακούσει και κανένας άλλος. Χαίστηκα. Θα το κάνω για σένα. Οπότε έχω γράψει τις 50 ιστορίες από τις 100 για την ώρα. Και αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να διαβάσουν βιβλία μπορούν μέσα από το πρωτοβουλίο να ακούσουν τα βιβλία. Για ποιο λόγο λέω την ιστορία? Οποιοδήποτε από εμάς θα έκανε αυτό το πράγμα το οποίο έκανα εγώ τουλάχιστον, μπορεί να έκανα και το μήνυμα. Υποσχέθηκα από την αρχή ότι τα πράγματα είναι απλά και θα σας το δείξω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διεκδικούν
αξίζουν, δεν περιμένουν από τη ζωή. Κάποια στιγμή ένας τύπος είναι οι 7 συνήθειες των πιο πετυχημένων ανθρώπων, του Στίβεν Κόβι. Τα παιδιά πρέπει να το έχουν το βιβλίο εδώ πέρα, αν δεν το έχουν μπορεί να το παραγγείλετε. Είχε πει στο βιβλίο ότι έχουν 2 κύκλοι στη ζωή. Ο ένας ο κύκλος είναι τα θέματα τα οποία έχω να λύσω. Και μάντεψε. Όσο ζω θα έχω θέματα να λύσω. Αυτό παραμύθι ότι όταν τακτοποιήσω, δεν τακτοποιούνται πολύ τα πράγματα. Το αφεντικό επάνω ο Θεούλης φροντίζει να μην τακτοποιούνται πολύ τα πράγματα. Άρα τα θέματα που έχω να λύσω και πολλές φορές τα θέματα δεν τα επιλέγω. Δεν επέλεξε ο Βασίλης ένα κύκλο. Ο σημαντικότερος ο κύκλος όμως είναι ο εσωτερικός εδώ πέρα. Είναι το τι κάνω για να λύσω αυτά τα οποία έχω να λύσω. Έχω τα θέματα που έχω να λύσω και εδώ πέρα είναι η δράση. Το τι κάνω για να λύσω αυτό που έχω να λύσω. Η μόνη μου δουλίτσα που μου έδωσε ο Θεός δεν μου είπε ούτε να γκρινιάζω, ούτε να με ψημυρώ, ούτε. Μου είπε να δρώ ο Θεός αυτό το πράγμα που μου είπε. Η μόνη μου δουλειά είναι ο δεύτερος ο κύκλος, η δράση μου, η διεκδίκησή μου, ό,τι θέλετε πείτε το, να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη με σκοπό να υπερκαλύψει τον πρώτο κύκλο. Και υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στους δύο κύκλους. Είναι αυτά τα οποία δεν έχω κάνει για να έχω αυτό που θέλω. Αυτό το κενό ο λαός ξέρετε πώς το ονομάζει συνήθως. Θέλει κάποιος να δοκιμάσει. Δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο. Δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο. Σε μια λέξη. Ατυχία. Ατυχία, το αντίθετο. Μοίρα, κάρμα. Τύχη. Ο λαός το ονομάζει τύχη. Θέλω να ρωτήσω αν τύχη είναι ανάμεσα σε άλλα όλα αυτά πράγματα που δεν έχω κάνει για να έχω αυτό που θέλω. Για τον Βασίλη, το αν θα πάρει το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή, δεν είναι θέμα τύχης. Για τον Χρήστο, εδώ πέρα νωρίτερα, ο οποίος γυμνάζεται, η υγεία του δεν είναι θέμα τύχης. Για τούτους εδώ πέρα, το αν θα περάσουν καλά στο ταξίδι του, δεν είναι θέμα τύχης. Δεν εξαρτώνται από τις αποφάσεις αεροπορικής εταιρείας. Για τη Γεωργία, αν θα κάνει το project της, δεν είναι θέμα τύχης. Και πάει λέγοντας. Η ζωή δεν δίνει σε αυτούς που χρειάζονται, δίνει σε αυτούς που αξίζουν και σε αυτούς που διεκδικούν. Αν θέλετε, σημειώστε το. Η δουλειά μου είναι να μεγαλώσω το μικρό μου κύκλο. Η ζωή δίνει σε αυτούς, δεν δίνει σε αυτούς που χρειάζονται, δίνει σε αυτούς που αξίζουν και σε αυτούς που διεκδικούν. Κάθε φορά που αξίζω, διεκδικώ περισσότερο και κάθε φορά που διεκδικώ, αξίζω περισσότερο. Η ζωή δεν δίνει σε αυτούς που χρειάζονται, δίνει σε αυτούς που αξίζουν. Εννοείται είναι αδικία για τον Βασίλη το να γράφω τα βιβλία και να μην μπορεί να τα διαβάσει ένας τυφλός. Τι έκανε, αντί να με ψημυρίσει, διεκδίκησε και το πήρε. Δεν ξέρω κανέναν που να μην χρειάζεται. Όλοι χρειαζόμαστε. Είναι άλλο χρειάζομαι, είναι άλλο αξίζω. Η ζωή δεν χρωστάει. Γεννιόμαστε όλοι, λες και κάποιος μας χρωστάει. Δεν μας χρωστάει κανένας. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο πατέρας μας, ούτε η μάνα μας, ούτε καν τα παιδιά μας. Αν είμαστε καλοί γονείς, θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Ξέρουμε όλοι οι γονείς που μεγαλώνουν μακριά από τα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά τους δεν γουστάρουν να είναι μαζί τους. Είναι άλλο χρειάζομαι, είναι άλλο αξίζω. Και να το μάθουμε το λέμε και στα παιδιά μας. Όταν λένε τα παιδιά, μπαμπά, χρειάζομαι 10 ευρώ παραπάνω από το χαρτζιλίκι, μωρό μου είναι αυτό που χρειάζεσαι. Τι θα κάνεις για να αξίζεις 10 ευρώ, πέρα από τις δουλειές που κάνουμε στο σπίτι. Θα βοηθήσει τον παπά με το αυτοκίνητο, θα βοηθήσει τη μαμά, θα κάνει αυτό. Είναι άλλο χρειάζομαι, είναι άλλο αξίζω. Τύχη. Άλλη μεγάλη ιστορία. Ρωτάς δύο ανθρώπους αν πιστεύουν στην τύχη, ο ένας σου λέει ναι και ο άλλος σου λέει όχι. Τι ισχύει. Μάλλον και τα δύο. Γιατί αυτός ο οποίος πιστεύει στην τύχη, μάλλον ο μικρός του κύκλος είναι μικρός και μπουκάρει η τύχη. Αυτός ο οποίος δεν πιστεύει στην τύχη, μάλλον ο μεγάλος του κύκλος είναι μεγάλος και δεν χωράει η τύχη. Για να έρθουμε να μιλήσω σήμερα με τον Δημήτρη, τον φίλο μου και τον συνεργάτη, φύγαμε από την Αθήνα τουλάχιστον 45 λεπτά πριν να ήταν η ώρα για να φύγουμε. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε. Εάν είχαμε αργήσει και είχαμε φύγει τελευταία στιγμή, ξέρετε τι θα σας έλεγα. Ήμουν άτυπος. Όχι φιλαράκι. Δεν ήμουν άτυπος. Δεν το είχα οργανώσει καλά. Από πριν. Άλλο αξίζω, άλλο χρειάζομαι. Επόμενη ιστορία, αυτή είναι από τις αγαπημένες μου. Είμαι στην Τίνο λοιπόν, έχω πάει μια εβδομάδα. Και με έχει πάει μια φίλη σε ένα πάρα πολύ ωραίο μπαράκι, εστιατόριο, το οποίο έχει καταπληκτικό πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό κτλ. Αυτό το μαγαζί είναι πάνω στη θάλασσα, έχει ένα καταπληκτικό beach bar κάτω, έχει τις ομπρέλες και κτλ. Το έχει ο Μαρίνος. Είναι από τα ωραίτερα μαγαζιά τα οποία έχω πάει ποτέ στη ζωή μου στη χώρα μου. Για το Μαρίνο δουλεύουν αυτή τη στιγμή 30 άνθρωποι και
Είναι ξεκάθαρα one man show, είναι δική του προσωπική επιτυχία. Τι δουλειά τη σπουδέ έχει κάνει ο Μαρίνο, οικοδόμος. Τη μισή ζωή ήταν οικοδόμος, μάζε λεφτά να κάνει το τελευταίο, να κάνει το καλύτερο μαγαζί. Και πραγματικά τα κατάφερε. Μιλάμε τον Μαρίνο για 15 λεπτά. Ρωτάω τι έχει κάνει, πώς το έχει κάνει και του λέω ρε Μαρίνο, συγχαρητήρια. Ξέρετε πώς έκλεισε συνέντευξη. Γυρίζει και μου λέει ο Μαρίνο, μου είπε ευχαριστούμε. Δεν μου είπε ευχαριστώ. Μου ευχαριστούμε. Είχε κάθε λόγο να πει ευχαριστώ. Είναι ξεκάθαρα δική του δουλειά, δικό του όραμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι άνθρωποι του μαζί. Εδώ μιλάμε για τη σύνδεση, για το μοίρασμα, για την αγάπη, όπως γουστάρετε πείτε αυτό το πράγμα. Εάν δεν συνδεθείς με τους διπλανούς σου, δεν υπάρχει ούτε η μία στο εκατομμύριο να ευτυχήσεις και να πετύχεις. Ανάλογο κίνητο. Ορίστε. Ανάλογο κίνητο, όχι σου. Επιλέξτε τους διπλανούς σου. Γι' αυτό επιλογή είναι. Φεύγεις από εκεί πέρα. Ή με τους διπλανούς σου. Ή με τους διπλανούς σου δεν γουστάρεις πολύ, κοιτάς να έχεις όσο λιγότερες επαφές γίνεται. Θα καταλήξω. Αν δεν σε καλύψω. Σαφώς επιλέγω. Μαραθιά, τίνω. Μαραθιά λέει στο μαγαζί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του μαζί, όχι του εγώ. Εδώ μιλάμε για άλλο ένα συμπαντικό κανόνα. Αυτοί ξέρετε είναι κανόνες. Δεν επειδή τα έβγαλα εγώ οποιοδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή στο τέλος μιας ομιλίας μου λέει ένας φίλος, μου λέει: εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω: οκ. Του γράφω ένα βιβλίο, μου λέει: εγώ διαφωνώ. Λέω: είναι δικαίωμά σου. Μα μου λέει: κάποια πράγματα δεν ισχύουν. Και με τον νόμο της βαρύτητας μπορεί να διαφωνήσει. Αλλά όταν βουτήξει από τον πέμπτο όροφο θα πας από κάτω. Ο νόμος του μαζί είναι συμπαντικός κανόνας. Είχε πει ο λαός, όλα τα έχει πει ο λαός σε παροιμίες. Είχε πει κάνε το καλό και κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό. Το 90% είναι ανθρώπων μας. Εγώ, τα παιδάκια μου, sorry, όλος μου, να κλείσω την πόρτα και χέστηκε τους υπόλοιπους. Είναι επιλογή. Δεν θα βρείτε ποτέ στη ζωή σας κανέναν παρτάκια ο οποίος να έχει ευτυχήσει. Ποτέ. Σας το εγγυώμαι. Η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία αυτού του πλανήτη γίνεται ακόμα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στη Μασαχουσέτη. 80 χρόνια και θα τη βρείτε στο YouTube, στο TEDx, την ομιλία του συγκεκριμένη. Ψάχνουν για 80 χρόνια να δουν τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Είναι τα λεφτά, είναι η διασημότητα, είναι το σπίτι στη θάλασσα, είναι η κόκκινη Ferrari, είναι η κίτρινη Lamborghini, τι διάολο είναι. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Πατέρα μου, η μάνα μου, τα παιδιά μου. Και τους συνανθρώπους, εμείς που θα βρεθούμε σήμερα για μια φορά και μπορεί να μην ξαναβρεθούμε ποτέ στη ζωή μας. Αυτό που λέει ο Χριστός, το πλησίον μας. Community το λέει ο τύπος αυτό. Είναι πολύ σημαντική επιλογή εάν θα πεις το ευχαριστώ στον περιπτερά. Κρίνεται η ευτυχία της ζωής σου. Είναι πολύ σημαντική επιλογή όταν κλείνει η πόρτα στο τρένο και βλέπεις το φουκαριάρι, τον συνάνθρωπό σου, ο οποίος τρέχει να προλάβει εάν θα βάλεις το πόδι ή να κρατήσεις την πόρτα για να μπει. Μπορεί να σου πει ευχαριστώ και μπορεί όχι. Μην το κρίνεις. Το κάνεις για σένα. Αν δεν σου πει ευχαριστώ, μπορεί να πεθαίνει ο πατέρας του εκείνη την ώρα ή μπορεί να το παίρνει το σπίτι. Δεν ξέρεις ποτέ ο άλλος τι είναι. Το καθένας έχει το δικό του τον δρόμο, το μονοπάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε συνδεδεμένοι. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Δυστυχούμε και στο τέλος αρρωσταίνουμε. Είναι τρόπο ζωής το μαζί. Πόσο ωραίο πράγμα να δουλεύεις για έναν άνθρωπο σαν τον Μαρίνο. Δεν είναι στο αφεντικό, δεν είναι το αφεντικό. Είναι το αφεντικό μου ο Μαρίνο. Γιατί όταν δει ότι κάτι δεν πάει καλά στην επιχείρηση και δεν πηγαίνουν καλά οι πωλήσεις μου το τελευταίο τρίμηνο, θα έρθει να μου πει: έχει δύο επιλογές ο Μάριο. Να μου πει: να σου πω κάτι. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Σε κάνα τριμηνάκι δεν σε βλέπω εδώ πέρα. Ή μπορεί να μου πει: Στεφανάκο, δουλεύουμε 10 χρόνια μαζί. Είμαι ανησυχώ για σένα. Πάμε να πούμε ένα τσιπουράκι, ένα κρασί. Να μου πει: τι γίνεται. Η γυναίκα τα παιδιά τι γίνεται. Ανησυχώ για σένα. Στην πρώτη περίπτωση το αφεντικό. Στη δεύτερη το αφεντικό μου. Είναι ο μπαμπάς μου, είναι το παιδί μου, είναι ο φίλος μου, είναι ο άνθρωπός μου. Τι αποδεικνύει εδώ πέρα η έρευνα. Αυτό που σας λέω δεν είναι από το κεφάλι μου. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται, και εγώ είμαι επιχειρηματίας, θεωρούσαμε παλιά ότι αυτά είναι soft skills, είναι για ρομαντικούς. Είναι πολύ σημαντικές αρχές για να προχωρήσει κανένας. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι του μαζί έχουν 7 φορές μεγαλύτερα αποτελέσματα από τους ανθρώπους του εγώ. Ένα και ένα κάνει 7. Έχει αποδειχθεί. Δεν κάνει δύο. Οι άνθρωποι του μαζί έχουν πολύ μεγαλύτερη υγεία, πολύ καλύτερη υγεία. Πραγματική ιστορία αυτή που θα σας πω, σε πείραμα, νομίζω στην Ελβετία ή στην Αμερική, δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος. Πήρανε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο. Τους χωρίσαν σε δύο κατηγορίες. Τους ανθρώπους του εμείς, τους ανθρώπους του εγώ. Για να δούμε το εμείς και το εγώ, τι διαφορά θα κάνανε στην υγεία του. Οι άνθρωποι του εμείς είχαν 50% μικρότερη πιθανότητα να πάθουν καρδιακό επεισόδιο στους ανθρώπους του εγώ.
Είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε συνδεδεμένοι. Για να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε για το πλάνο μας. Και όπως λέει ο φίλος μου, κάποιοι θα κάνουμε την επιλογή. Δεν είναι για όλους. Ένα-δύο θα σου κάνουν. Οκ. Οι υπόλοιποι όμως. Είναι επιλογή το μαζί. Είναι μονόδρομος το μαζί. Το μαζί είναι μονόδρομος και πάμε κόντρα στο μονόδρομο και τρώμε τα μούτρα μας. Γι' αυτό δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Εάν δεν είμαστε. Θέλω να κάνουμε ένα πείραμα. Θα το κάνουμε λίγο, το αναστατώσουμε, αλλά είναι ωραίο. Όταν σας πω, θέλω να σηκωθείτε. Θέλω να βρείτε έναν διπλανό σας ή κοντινό σας, όχι τον κολλητό σας με τον οποίο έχετε έρθει. Θέλω να το πείτε, το διευκρινίζω. Θέλω να το πείτε δύο πολύ ωραία λόγια που να τα εννοείτε από την καρδιά σας και θέλω να το πάρετε μια ζεστή αγκαλιά. Τέλεια! Λοιπόν, κάντε το. Πάμε. Ναι, ναι, αμέσως. Λοιπόν, το πείσαμε. Μπράβο, παιδιά, Ήταν ωραία! Αυτό είναι τρόπο ζωής. Αυτό είναι τρόπο. Έλα. Μικρός είναι πρώτο. Ο Χριστός δεν κάνει πρώτο, ρε παιδιά, τα ξέρουμε αυτά πράγματα. Αλλά αυτό είναι τρόπο ζωής και δεν χρειάζεται μια πραγματική αγκαλιά. Μπορεί να είναι ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, ένα ευχαριστώ, ένα παρακαλώ. Μπορεί να είναι ένας καλός λόγος ή μια καλή ευχή. Δεν απαραίτητο να είναι αγκαλιά έτσι. Αλλά κάθε φορά που αγκαλιάζω και συνδέομαι, ο οργανισμός μου εκρίνει σερετονίνη και οξυτοκίνη. Είναι πιο θεραπευτικές ορμόνες. Με κάνει ευτυχισμένο. Μόνο μέσα από τους άλλους μπορεί να είμαι χαρούμενος. Προσέξτε τα καλά, παιδιά. Πρώτα δίνετε στον εαυτό σας και μετά στους άλλους. Είναι άλλο το win-win, είναι άλλο το lose-win. Να πρέπει εγώ να γίνομαι χαλή να με πατήσουν. Αυτό δεν το είπε ποτέ ο Χριστός. Είχε πει ο έχουν τους δύο χιτώνες να δίνει τον έναν. Δεν είχε πει να δίνει τον ένα και να μείνει γυμνός. Πρώτα τον εαυτό σας, πριν καν από τα παιδιά σας. Δεν είναι τυχαίο που λένε στο αεροπλάνο όταν κατέβει μάσκα, πρώτα τη δική σου και μετά το παιδιού σου. Δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν αν δεν βοηθήσει τον εαυτό σου πρώτα. Εγώ έχω λατρεία με τις κόρες μου και με τα παιδιά. Όταν έχω την κόρη μου καμιά φορά σπίτι που δεν τις έχω κάθε μέρα γιατί είμαι χωρισμένος, αλλά τις βλέπω αρκετά συχνά, τις λέω παιδιά, όταν είμαι κουρασμένος, θέλω 10 λεπτά να ξεκουραστώ και μετά να κάνω ό,τι θέλετε. Μα μπαμπά, όχι, θέλω 10 λεπτά για να μπορώ να είμαι ζωντανό να το χαρώ. Όρια ακόμα και στα παιδιά σας για να μπορείτε να δώσετε. Το μαζί είναι μονόδρομο. Και κάποιος μου έλεγε πραγματικά, α, το μαζί εδώ πέρα, πόσο εύκολο είναι. Προσέξτε πόσο εύκολο είναι το μαζί αυτό που λέμε. Έχω πάει στην Κόρινθο και μια κοπέλα στο τέλος ομιλίας, που δεν την ξέρω, μου δίνει ένα χειρόγραφο σημείωμα. Μου λέει, φίλε Στέφανε, σε ευχαριστώ, με έπεισες να θέλω να γίνω καλύτερη πριν το ταραδί και ανάποδα. Συνέχισε να μιλάς με την ψυχή σου και να αγγίζεις τις ψυχές των ανθρώπων που σ' ακούνε. Πόσο ωραίο να δώσει ένα χειρόγραφο σημείωμα στο συνεργάτη σου, στον πατέρα σου, στη μάνα σου, στον άνθρωπό σου, στο παιδί σου. Θα μπορούσε να στείλει SMS, mail, Viber, οτιδήποτε άλλο. Χειρόγραφο. Είναι τόσο εύκολο. Το μαζί είναι μονόδρομος και την πατάνε οι περισσότεροι. Φοβούνται. Ναι, αλλά ο άλλος, φιλαράκι, δεν ξέρεις ποτέ. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. Πριν σηκωθείτε να αγκαλιαστείτε, ο ένας ήταν άγνωστος με τον άλλο. Όταν τον πήρατε αγκαλιά, καλός είναι τούτος εδώ, ρε. Και μιλάω σοβαρά. Και αν όπως λες, φίλο μου, κάποιοι δεν είναι, δεν χρειάζεται. Οριοθετήσει. Κάποιος λοιπόν από το Facebook, το οποίο δεν το ήξερα, μου λέει, ρε φίλε, η λέξη ίδιο, το ηλίθιο στα αγγλικά, προέρχεται από τη λέξη ιδιώτης. Και έψαξα λοιπόν και το βρήμα. Και το είχα το λίμα εδώ πέρα στο λεξικό. Το ηλίθιος είναι από το ιδιώτης. Ιδιώτης εννοώντας τα κάνω μόνος μου. Είμαστε για να τα κάνουμε μαζί. Και μιλώντας για ηλίθιους, έχω ένα να σας δείξω εδώ πέρα. Ο οποίος δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω ανθρώπους πραγματικά, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορείς πραγματικά να τα αφήσεις έτσι. Λέει η συμφωνία που εγώ έκανα με τους Κινέζους. Τι λέει, ρε φιλαράκι. Είναι 350 εκατομμύρια άνθρωποι
από πίσω σου, που είναι ο λαός σου, και δυστυχώς είμαστε 7 δισεκατομμύρια εξωπλανητάρχες μας. Εσύ την έκανες. Ας είπε αυτός ο άνθρωπος που έχει ουσιαστικά και εξαπολύσει οικονομικό πόλεμο τους Κινέζους, πυροβολάει τα πόδια του. Γιατί? Γιατί αυτό εδώ πέρα που είναι αμερικάνικο κινητό, στο 70% είναι κινέζικο. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είμαστε όλοι μαζί σε ένα. Δεν είναι καλή η προσοχή. Δεν είναι καλή η προσοχή. Κοίτα, είναι καλή, όχι, είναι γεγονός. Εντάξει, γεγονός είναι. Πρέπει να τη σταθούμε καλή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή έκανε όλο αυτό το πόλεμο με τους Κινέζους, αυτή τη στιγμή τα αμερικάνικα αυτοκίνητα στην Κίνα είναι πιο ακριβά λόγω των δασμών. Τα γερμανικά είναι πιο φθηνά στην Κίνα γιατί δεν έχουν δασμούς που έχουν τα αμερικάνικα. Οπότε οι Γερμανοί το έχουν πάρει μερίδιο αγοράς. Πυροβολά στα πόδια σου, φιλαράκι. Λόγω του πολέμου, πάρα πολλές αμερικάνικες εταιρείες εξετάζουν την περίπτωση να φύγουν από την Αμερική για να μην υφίστανται δασμούς. Αυτός ήθελε πρώτα την Αμερική, θα το φύγουν οι αμερικάνικες επιχειρήσεις και θα πάνε αλλού. Δεν θα έχει ανεργία στην Αμερική. Είμαστε όλοι ένα, φίλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Όποιος σημειώνει εδώ πέρα, παρακαλώ, ακούστε το πρώτα. Είναι μια περσική παροιμία. Λέει, αν θες να πας γρήγορα, να πας μόνος σου. Αν θες να πας μακριά, να πας μαζί. Αν θες να πας γρήγορα, λοιπόν, να πας μόνος σου. Αν θες να πας μακριά, να πας μαζί. Η ζωή δεν είναι εκατοστάρι, η ζωή είναι μαραθώνιο. Επόμενη ιστορία, πάρα πολύ ωραία. Αν θες να πας γρήγορα, να πας μόνος σου. Αν θες να πας μακριά, να πας μαζί. Είναι ένας τύπος σε ένα αεροδρόμιο, έχει βγάλει τα μπισκότα του και τρώει. Περιμένει την πτήση. Έρχεται κάποια στιγμή μια τύπησα που δεν το ξέρει και του παίρνει ένα από τα μπισκότα του, χωρίς να το ρωτήσει. Ο τύπος θυμώνει, λέει θα τη βρίσω αργότερα, όχι τώρα, από όλο τον χρόνο μετά να το απολαύσω κιόλα. Τρώει ένα μπισκότο ο τύπος, του παίρνει ένα μπισκότο την τύπησα. Ένα ο ένας, ένα ο άλλο. Φτάνουν στο τελευταίο μπισκότο. Η τύπησα το ρωτάει, τελικά το θέλετε εσείς ή να το πάρω εγώ. Γίνεται Τούρκος, παίρνει το μπισκότο του, παίρνει την τσάντα, μπαίνει στο αεροπλάνο, κάθεται στη θέση του, ανοίγει την τσάντα, βγάζει το βιβλίο του και τι να δει. Το κουτί με τα μπισκότα του άθικτο, τόση ώρα έτρωγε από τις κυρίες του. Το οποίο ήταν ευγενέστατη και του πρόσφερε το τελευταίο του μπισκότο. Μην πιστεύεις όλα αυτά που νομίζεις. Δεν είναι πανταλήθεια. Η αλήθεια είναι στη μεγάλη εικόνα και εμείς πολύ συχνά βιαζόμαστε να κρίνουμε χωρίς να έχουμε κάνει επαρκή δεδομένα για να κρίνουμε. Κάθε φορά που κρίνω, δεν μαθαίνω. Και σίγουρα κάθε φορά που κρίνω, δεν αγαπώ. Τα γεγονότα είναι αυτά που είναι. Συχνά είναι ουδέτερα. Εγώ τους δίνω τη χρειά τους να είναι θετικά ή αρνητικά οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι παρατηρούν, δεν κρίνουν. Και όταν και αν έχουν συλλέξει επαρκή δεδομένα, τότε κάθεται να βγάλουν την κρίση, αν πρέπει πραγματικά να την βγάλουμε. Ο δικός μου δάσκαλος ρωτούσε μια ζωή, μας έλεγε: τελικά λέει, θέλετε να έχετε δίκιο ή θέλετε να είστε ευτυχισμένοι? Προσέξτε την ερώτηση. Θες να έχεις δίκιο ή θες να είσαι ευτυχισμένος? Ήμουνα σε ένα πανεπιστήμιο στην Κρήτη και μου λέει: θέλω να έχω και δίκιο και ευτυχισμένος. Δεν γίνεται πάντα. Κάποια στιγμή να επιλέξεις. Η ευτυχία είναι επιλογή, το να έχω δίκιο είναι επιλογή. Θα σας πω μια δική μου ιστορία, γιατί εννοείται δεν έχω λύσει τα προβλήματά μου κι εγώ. Είμαι έργος εξέλιξης και θα είμαι μέχρι να πεθάνω έργος εξέλιξης, όπως όλοι μας. Οπότε θέλω να σας πω αυτό πώς μου άλλαξε τη ζωή μου. Το να έχω δίκιο ή το να είμαι ευτυχισμένο. Έχω χωρίσει εδώ και 5-6 χρόνια περίπου. 6 χρόνια έχουμε χωρίσει με τη Μαρίλια. Έχουμε 2 κόρες. Έχουμε επιλέξει να έχουμε καλές σχέσεις λόγω των παιδιών μας. Δεν είχαμε στην αρχή καλές σχέσεις. Και φυσικά ευθυνόμουν και εγώ. Γιατί όταν βρίσκω κάποιον που έχει χωρίσει, πάντα νιώθω ότι είναι αυτός ο καλός και ο κακός είναι ο άλλος. Πάντα έτσι γίνεται. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να πέσει το κακό. Πάντα το καλό παιδί. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μου λέει Μαρίλη, μια εξαιρετική μητέρα, πολύ καλός άνθρωπος, αρκετά υπερβολική με τα παιδιά για τα δικά μου δεδομένα. Επειδή παίρνω τα παιδιά σχεδόν κάθε απόγευμα από το σχολείο, μου λέει: κάνω μια χάρη, σε παρακαλώ. Όταν παίρνει τα παιδιά από το σχολείο, στέλνε μου ένα μήνυμα ότι τα παιδιά τα πήρε και ότι είναι μαζί σου, γιατί ανησυχώ. Είχα επιλέξει να έχω δίκιο. Έλεγα μέσα μου. Και γιατί να στείλω μήνυμα? Εγώ ο μπαμπάς δεν είμαι κανένας. Ούτε ο σοφέρ, ούτε ασφάλεια, οτιδήποτε άλλο. Όσο μοιάζει, μοιάζομαι κι εγώ. Το έλεγα από μέσα μου φυσικά γιατί απ' έξω. Οπότε είχα επιλέξει να έχω δίκιο. Οπότε ουσιαστικά εγώ δεν έστειλα το μήνυμα. Έπαιρνα τα κορίτσια και ουσιαστικά δεν έστειλα το μήνυμα. Στο τέλος βραδιάς λέω να σου πω Μαριλιάκη να μείνουν τα κορίτσια σπίτι, περνάνε πολύ καλά. Όχι που λένε να τα φέρεις όπως έχουμε συμφωνήσει. Εντάξει. Επόμενη φορά να συνεχίζω εγώ να θέλω να έχω δίκιο.
Να μην στέλνω μήνυμα. Μαριλάκι, να μείνουν τα παιδιά σπίτι. Όχι, μου λέω, μου τα φέρει σε παράδοση όπω έχουμε συμφωνήσει. Από κάποιο σημείο και λοιπόν μετά, επέλεξα να είμαι ευτυχισμένη. Επέλεξα, θα το πω σε λόγο όσο να το ακούσετε. Επέλεξα να σεβαστώ την ανάγκη τη μητέρα των παιδιών μα να ενημερωθεί για τα παιδιά μα. Μαριλάκι, τα παιδιά, οκ. Okay. Μου λε, ευχαριστώ. Την επόμενη φορά, Μαριλάκι, τα παιδιά, οκ, okay, τσεκ. Μου λε, ευχαριστώ πολύ. Η τρίτη φορά να μείνουμε, μου λέει και δεν μένουν. Είναι επιλογή να έχω δίκιο, είναι επιλογή να είμαι ευτυχισμένο. Και δυστυχώς στο δυτικό κόσμο το σύστημα παράγει ανθρώπους που θέλουμε να έχουμε δίκιο. Όταν ξεφορτωθώ την ψυχαναγκαστική ανάγκη να έχω δίκιο, απελευθερώνονται όλες οι εναλλακτικές και βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Αν θέλετε, σημειώστε. Και παρακαλώ, ρωτήστε τον εαυτό σας σε σημαντικά διλήμματα. Τώρα θες να έχεις δίκιο ή θες να είσαι ευτυχισμένο. Πολύ σημαντική πλήρη. Επόμενη ιστορία είναι για την εξέλιξη. Αυτοί οι άνθρωποι μαθαίνουν μέχρι να δουν τα ραδίκια ανάσκελα που έλεγε η κοπέλα και το λέμε συχνά και μην. Είμαι λοιπόν στο Ρέθυμνο, σε ένα εξαιρετικό βιβλιοπωλείο, όπως και αυτό εδώ πέρα. Είναι το βιβλιοπωλείο του κύριου Κλαψινάκη, ο οποίος κύριε αποκρίτη καθόλου, έχω να δώσω μία από τις ομιλίες που δίνω. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται κάποιος κύριος που δεν το ξέρω μέχρι τώρα ποιος είναι και πιάνουμε την κουβέντα. Μου μοιάζει για 70 χρονών, αλλά είναι 85 από ό,τι μου λέει. Λέω, ποιος είστε, μου λέει, είμαι ο ιδρυτής του βιβλιοπωλείου. Ένας άνθρωπος από αυτούς που έχει και τις 13 συνήθειες. Αλλά θα σας πω ποια έχει πιο δυνατά αυτή τη στιγμή και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Μου λέει, συμφωνώ με τα περισσότερα πράγματα που είπατε. Οπότε εγώ περιμένω να δω ποια διαφωνούσε. Μου λέει ένα-δύο πραγματάκια με τα οποία διαφωνώ. Λέω να μου τα πείτε, γιατί πρακάμε όλοι να κάνουμε λάθος. Όχι, μου λέει, δεν κάνετε λάθος. Μου λέει, εγώ χρειάζομαι να δουλέψω με τον εαυτό μου κι άλλο για να αποδεχτώ αυτά δύο πραγματάκια. Είναι τα δύο πραγματάκια που όταν τα λέγατε, λύσα να μου τραβήξει. Εννοείται, μιλούσε τον πληθυντικό άνθρωπο, έτσι. Άνθρωπο που είχε τα διπλά μου χρόνια και ένα άνθρωπο που είχε άπειρα πράγματα καταφέρει. Μιλούσε τον πληθυντικό. Μου λέει, τα λέγατε καλά. Αλλά ένιωθα κάποια στιγμή σαν να μου τραβάτε το αυτί μου. Χρειάζεται να κάνω δουλειά. Άνθρωπος 85 χρονών δουλεύει με τον εαυτό του προκειμένου να εξελιχθεί. Εξέλιξη. Τελειώνω με την εκπαίδευση, ποτέ με την εξέλιξη. Ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να τελειώνω ποτέ με την εξέλιξη. Το να γίνομαι μεγαλύτερος γίνεται αυτόματα. Το να γίνομαι καλύτερος δεν γίνεται αυτόματα. Το να γίνομαι μεγαλύτερος θα γίνει αυτόματα. Το να γίνομαι καλύτερος δεν γίνεται. Είχε πει, ψάξε και θα βρεις. Δεν είχε πει, κάσε και θα βρεις. Είπε, ψάξε και θα βρεις. Αν ψάξεις μπορεί να βρεις, μπορεί και να μην βρεις. Αποκλείεται να βρεις, εάν δεν έχεις ψάξει. Είχε πει, σπήρε για να θερήσεις. Και δεν θερήσεις ποτέ αυτό το οποίο έχεις σπήρει. Θερήσεις κάτι πολύ περισσότερο. Ο παπάς μου όταν ζούσε, τους άλλα τώρα σε πάρα πολύ ο κήπος του. Και για κάθε σπόρο ντομάτας που φύτευε, βγαίνανε 50 ντομάτες. Δεν θερίζεις ποτέ αυτό το οποίο παίρνεις. Θερίζεις κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που παίρνεις. Για να έχω κάτι περισσότερο, πρέπει να γίνω ο ίδιος κάτι περισσότερο. Και δεν αναφέρω μόνο στα λεφτά. Για να έχω κάτι περισσότερο, πρέπει να γίνω ο ίδιος κάτι περισσότερο. Ο περισσότερος κόσμος θέλει κάτι περισσότερο, χωρίς να θέλει να γίνει ο ίδιος κάτι περισσότερο. Δεν γίνεται. Στρες, τιμό, αρρώστια. Θέλω να βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής μου χωρίς να θέλω να βελτιωθώ. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με τον εαυτό τους και άνθρωποι που για την ώρα έχουν επιλέξει να μην δουλεύουν με τον εαυτό τους. Ο Θεούλης μας έδωσε ένα χωραφάκι. Όσο το σκαλίζουμε, το ποτίζουμε, το κοπρίζουμε και το φυτεύουμε, τόσο θα ανθίζει. Όσο το αφήνουμε έτσι, θα μένει έτσι. Γιατί να είναι διαφορετικά στον άνθρωπο και να είναι σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Για μένα, 60 λεπτά την ημέρα μίνιμουμ δουλεύω κάθε μέρα με τον εαυτό μου. Βιβλίο, ομιλίες. Σεμινάρια, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, life coaching, ομάδες. Εγώ δίνω ό,τι λεφτά έχω στο κομμάτι της προσωπικής μου και της συλλογικής μας εξέλιξης που μπορώ να κάνω. Δεν θα αφήσω ποτέ ένα σεμινάριο το οποίο είναι πανάκριβο κάπου να μην το παρακολουθήσω. Θα προτιμήσω πραγματικά, sorry, να μην φαίνεται έχω βρακή να φορέσω, αλλά αυτό αποκλείεται να το χάσω. Ή θα προτιμήσω να μείνω μυστικός. Αν χάσω και ένα γεύμα μες την ημέρα, δεν θα πάω τίποτα. Αν χάσω την εξέλιξή μου, θα χάσω τη μισή μου ζωή. Γιατί είναι συνήθεια. Αν σήμερα εξελίσσομαι 60 λεπτά την ημέρα, και αύριο θα το κάνω. Αν δεν το κάνω σήμερα,
Είναι copy-paste αυτό. Είναι τόσο απλό. Το κομμάτι εξέλιξη είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική μου εξέλιξη στη ζωή αυτή, ότι τα πράγματα το αύριο μπορεί και να είναι καλύτερα, είναι η προσωπική μου ανάπτυξη. Το αγκούρι θα έρθει, είτε είναι χωρισμός, είτε οικονομικό, είτε θέμα υγείας, είτε χτύπα ξύλο θάνατος, η καταιγίδα θα έρθει. Το να σταυρώνω τα δάχτυλά μου δεν βοηθάει. Η δουλειά μου είναι να γίνω καλός καπετάνιος για να βγω έξω στην τρικυμία στο 12 και άλλωστε θα έχει το 12. Να μην εύχεσαι για λιγότερα προβλήματα, να δουλεύεις συστηματικά για περισσότερες ικανότητες. Το 90% των ανθρώπων ελπίζω να μην. Να μην ελπίζεις. Να δουλεύεις για να μην. Και όταν θα σου κάτσει να είσαι έτοιμος να βγεις. Το κομμάτι προσωπική εξέλιξη είναι συγκλονιστικό. Όλα τα καλά του κόσμου κρύβονται πίσω από τη γνώση. Η γνώση έχει τεράστια δύναμη. Η άγνοια είναι θάνατος μεταφορικός ή κυριολεκτικός. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που θα ζούσαν σήμερα, δεν ζουν αν είχαν ψάξει για να βρω. Είναι κρίμα. Έχω πάει σε μια ομιλία. Αυτό είναι λίγο μαθηματικό που θα πω, αν το καταλάβετε όλοι. Είστε έξυπνοι άνθρωποι. Λέει ο άνθρωπος ότι αν καταφέρω να εξελίσσομαι, να αυξάνω την αξία μου κάθε μέρα κατά 0,3%, αυθαίρετο. Όχι 3, 0,3%, δηλαδή περίπου 3 της χιλής, σε ένα χρόνο που έχει 365 μέρες, θα έχω διπλασιάσει την αξία μου. 365, 0,3, περίπου 100%. Το ένα θα έχει γίνει 2. Επειδή μου αρέσει τα μαθηματικά, λάτρεψα την ομιλία, ο τύπος δεν είχε υπολογίσει τους ανατοκισμούς. Το κέρδος πάνω στο νέο κέρδος. Όταν εξελιχθώ σήμερα, το αυριανό μου κέρδος είναι και πάνω στο σημερινό κέρδος. Βάζω το εξελάκι για να δω το 1 γίνεται 2 ή όχι. Λοιπόν, παιδιά, το 1 γίνεται 3. Είναι συν 200%. Και βάζω, κάνω copy-paste τη φόρμουλα σε 10 χρόνια. Υποθέστε ότι αυξάνω την αξία μου κατά το αυθαίρετο 0,3%. Στο τέλος του 10ου έτους, το 1, πώς θα έχει γίνει. Ευτυχώς κάθεστε όλοι σας. Θα έχει γίνει 55.860. Λέω αποκλείεται, έχω κάνει σίγουρα κάποια μαλακία, έχω κάνει τη φόρμουλα. Sorry για την εκπρόσωπη μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέω, κάνει σίγουρα αυτή τη βλακία τέλος πάντων. Δεν έκανε καμία βλακία. Αυτή είναι η δύναμη του ανατοκισμού. Το 0,3% την ημέρα, το 1 γίνεται 55.860. Όποιος βλέπει, η πρώτη-τελευταία μέρα είναι 55.693. Έχεις ανεβάσει την αξία σου κατά 200 μονάδες σε μία μέρα, όταν η αρχική σου αξία, όταν ήσουν αδούλευτος εισαγωγικά, ήταν 1. Εάν στο τέλος της 10ης χρονιάς, αυτή τη μέρα, δεν έχεις 10 φορές τα λεφτά που σήμερα ονειρεύεσαι, εάν δεν έχεις την τέλεια υγεία, μια καταπληκτική σχέση με τον άνθρωπό σου και να μου τρυπήσεις τη μύτη. Αυτό κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θαυμάζουν και καμαρώνουν. Ο Τσιτσιπάς και ο Αντετοκούμπο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαπρέπουν. Δουλεύουν κάθε μέρα με τον εαυτό τους. Ο Αντετοκούμπο έχει να φάνε και 100 γενιές πίσω από αυτόν. Δεν το κάνει για τα λεφτά. Το κάνει για την εξέλιξη. Και να σου πει κάτι άλλο. Και αυτό μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω. Το μέσα μου, η αξία μου, πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη από το έξω. Το μέσα, η αξία μου, πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη από το έξω, αυτό που έχω και γύρω. Τι θέλω να πω. Μου χαρίζει κάποιος 1.000.000 ευρώ. 1.000.000 ευρώ μου χαρίζει κάποιος σήμερα. Το καλό που έχω να κάνω να γίνω εκατομμυριούχος. Άλλο να έχω 1.000.000, άλλο να είμαι εκατομμυριούχος. Εκατομμυριούχος σημαίνει να μπορώ να κουμαντάρω το 1.000.000. Γιατί αν η αξία μου ως προς τα λεφτά το δηλώνω, μπορεί να είμαι εξαιρετικός πατέρας. Αλλά αν η αξία μου ως προς τα λεφτά είναι 100.000, σύντομα θα βρεθώ με 100.000. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, σύντομα χάνουν τα λεφτά. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινήσουν ένα δύο καράβι, να το κουμαντάρουν. Το μέσα πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερο από το έξω. Ακούω φίλους μου και λένε ότι εγώ στη σχέση μου τη θέλω να είναι 9 στα 10. Δεν μιλάνε μόνο για την ομορφιά της κοπέλας, αλλά για το συνολικό πακέτο. Μυαλό, συνειδητότητα, αγάπη, τρυφερότητα κτλ. Τη θέλω 9. Γιατί να πάει με σένα το 9, αν είσαι 5, θα πάει με το 10 φίλοι. Απλό. Και η ευτυχία και η υγεία και τα λεφτά και η συνολική ευημερία της ζωής σου. Για να είναι 9 πρέπει εσύ να είσαι 10. Πρέπει να είσαι πάντα μεγαλύτερος από τη ζωή που ονειρεύεσαι. Άσε πει περισσότεροι ψάχνουμε τον θέλω έτσι, τον θέλω αλλιώς κτλ. Γίνε αυτό που θέλεις και αν μετά από 3 μήνες δεν το έχεις δίπλα σου να μου τρυπήσεις το μύτη. Τον θέλω έτσι. Γίνε αυτό το οποίο θέλεις, τόσο απλό. Αυτή είναι η δύναμη της γνώσης και της εξέλιξης. Όποιος σημειώνει, παρακαλώ σημειώστε. Καλύτερη γνώση, ίσον καλύτερες επιλογές.
Καλύτερες επιλογές, ίσον καλύτερα αποτελέσματα. Ή τόσο απλό. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι τόσο απλό. Καλύτερη γνώση, ίσον καλύτερες επιλογές. Καλύτερες επιλογές είναι καλύτερα αποτελέσματα. Είναι θέματα όλα συνηθιών. Εγώ τα μπαίνω πλέον στο αυτοκίνητο, δεν ακούω ραδιόφωνο κάτω στην Αθήνα. Είμαστε περίπου 1,5-2 ώρες στην Αθήνα με τα αυτοκίνητα. Την ώρα εκείνη, πέρα από τα χάρτινα βιβλία που λατρεύω και τελειώνω ένα χάρτινο βιβλίο κάθε εβδομάδα, έχω και τα άλλα βιβλία τα ηλεκτρονικά, τα οποία ουσιαστικά τα αγοράζω ή τα κατεβάζω από το ίντερνετ. Την ώρα που οδηγώ, αντί να μου γκρινιάζει κάποιος το ραδιόφωνο που δεν θέλω να ακούσω, αγοράζω ηχητικό βιβλίο ή το κατεβάζω και μου υπαγορεύει ο συγγραφέας ή ο ηθοποιός το βιβλίο αυτό. Στο τέλος κάθε εβδομάδα έχω τελειώσει και άλλο ένα βιβλίο. Ακούω. Οι περισσότεροι γκρινιάζουν. Κάποιοι τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε το όχημα, το αυτοκίνητο σαν πανεπιστήμιο. Με 400 ώρες το χρόνο στο αυτοκίνητο τελειώνουμε τα πανεπιστήμια που ξαναστάσουμε. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάω πολύ σοβαρά, παιδιά. Είναι άλλη επιλογή. Αλλά είναι θέμα συνήθεια. Γιατί άμα το κάνει συνέχεια, την επόμενη μέρα θα ξαναμπεί πάλι να το ξανακάνει. Και εγώ εδώ πέρα έχω φέρει μια λίστα από αγαπημένα μου βιβλία, αν θέλετε να φωτογραφίζετε. Τα παιδιά τα έχουν σίγουρα εδώ πέρα. Το πρώτο είναι αυτό. Είναι κάποια παιδιά στο κομμάτι προσωπική εξέλιξη, το οποίο μένα μου το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι το Σάρμαν, το Στέλεχόβι, Ντάιερ, που έκανε τώρα, τα ξέρετε. Κάποια από αυτά. Μπουσκάκια, μπουκάκια και. Καλά, δεν θέλω να δεν υπάρχει. Παιδιά, αυτή είναι η δύναμη τη γνώση. Η γνώση έχει τεράστια υπεραξία. Η γνώση έχει τεράστια υπεραξία. Φωτογραφίζει να θέλετε. Και όποιο έχει Facebook και τα λοιπά μπορεί να με ρωτήσει. Έχω εκατοντάδες συμβουλία τα οποία εμένα ακούω από λατρεύει. Και κάτω είναι κάποιες ομιλίες στο YouTube με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πληρώνουμε 1,000 ευρώ να είμαστε κοντά του μέσα στην ημέρα live. Και έχουν το υλικό του δωρεάν. Το περισσότερο υλικό είναι δωρεάν. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μια καταπληκτική ομιλία στο Τέντεξ Θεσσαλονίκη. Για τον φόβο, μια στιγμή. Είναι ο Γιάννης με 3 ενία. Πάντως σίγουρα δεν είναι αυτός με το έναν. Όχι, είναι 3 τα 2. Ευχαριστώ και μου το καλά και μου το πες. Μπορεί να ξέρω κάτι παραπάνω από ό,τι ξέρει. Ευχαριστώ πολύ τον διευθυντή. Η δύναμη της γνώσης ποια είναι, παιδιά. Ένα βιβλίο, το μικρό σου. 30, το μάτι του πήγε εκεί πέρα, έτσι. Μπράβο, την κλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά μου το λένε, αυτή αφάνεια την έχουν δει αρκετοί άνθρωποι. Η αξία της γνώσης. Αγοράζεις ένα βιβλίο για 15 ευρώ. Και το βιβλίο αυτό μέσα από ωραίες συμβουλές σε βοηθάει πραγματικά για τη γυμναστική και τη διατροφή σου να γλιτώσει ένα έμφραγμα. Το βιβλίο κόστησε 15 ευρώ. Ποια είναι η αξία, 15 ευρώ ή πώς είναι δισεκατομμύρια στη ζωή σου. Κόστησε 15 ευρώ. Πόσο άξιζε δισεκατομμύρια. Έχει τεράστια δύναμη γνώση. Είναι απαραίτητη γνώση. Η πηγή όλων των καλών. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μετακινηθούν. Κυρίως δεν θέλουν να δουλέψουν. Το βιβλίο, εγώ μια οποία έχει διαβάσει το βιβλίο είναι μόνο ιστορίες στο δώρο. Είναι 101 μικρές ιστορίες. Έχω μια ωραία ιστορία, δεν είναι δική μου, την είχα ακούσει. Πόσο πολύ αντιστεκόμαστε στη γνώση. Λέει κάποια στιγμή, έχει εδώ πέρα το τζάμι. Εδώ το τζάμι, ρε παιδί, και μπαίνει φως, αν είναι μέρα που δεν είναι. Έχεις ένα άδειο μπουκάλι το οποίο δεν είναι άδειο μπουκάλι. Οπότε ας υποθέσουμε ότι είναι άδειο μπουκάλι. Ο πάτος είναι στο φως. Λέει ο τύπος. Βάζει τώρα μία μέλισσα μέσα, μία και μέλισσα. Οπότε βάζει λέει μία μέλισσα μέσα στο μπουκάλι. Άδειο το μπουκάλι. Η μέλισσα ξέρει ότι όπου υπάρχει φως είναι εκεί έξοδος. Είναι κάθετη όμως τον κανόνα της. Το λέμε ξερολία στα ελληνικά. Η μέλισσα για μία ώρα θα πηγαίνει στον πάτο, δηλαδή στο φως. Γιατί δεν θα σκεφτεί ποτέ ότι από την άλλη είναι η διέξοδο. Μετά από μία ώρα η μέλισσα θα έχει ψοφήσει. Λέει τώρα, βάζει τώρα μία μύγα μέσα. Η μύγα είναι χαζό έντομο, χαζό πάντα σε εισαγωγικά. Η μύγα όμως επειδή ξέρει ότι δεν ξέρει, θα πάει μία από εδώ, μία από εκεί, μία αριστερά δεξιά τελικά θα βγει. Και λέει ο τύπος, να μην γίνετε ποτέ μέλισσα στη ζωή σας. Να είστε πάντα μύγες, πάντα να ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Είχε πει ο Σοκράτης ότι εν είδα ότι ουδέν είδα και μετά να τα ξέρει όλα. Κάτι είναι, κάτι πάει πάνω. Να είστε πάντα μήνες. Μαθαίνω μέχρι να δω τα δίκαια να είστε. Πολύ πολύ σημαντικό, θέλω λίγο την προσοχή σας. Εδώ την πατάμε οι περισσότεροι. Έχει να κάνει με την εστίαση. Είμαι βάλει στοιχείο λοιπόν στο αγαπημένο μου νησί. Έχουμε πάει σε μία από τις πιο κοσμικές παραλίες. Τον Αύγουστο γίνεται χαμός.
Περνάνε εκατοντάδες αυτοκίνητα, δεκάδες για να είμαι ειλικρινής. Κανένας δεν παρκάρει στη θέση του Ναμέα. Περιμένω 10 λεπτά. Δεν παρκάρει κανένας. Μετά από 3 ώρες τελειώνω. Γυρίζομαι πίσω. Δεν έχει παρκάρει κανένας. Το ποστάρω αυτό το πράγμα στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν κακές ειδήσεις, αλλά παιδιά υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Συχνά ποστάρουμε θέσεις Ναμέα παραβιασμένες και υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και το καλό. Για ποιο λόγο το λέω. Η εστίαση είναι πολύ σημαντικός μυς για την ζωή μας. Οι 9 στους 10 έχουν μάθει, έχουν εθιστεί, έχουμε εθιστεί να βλέπουμε το πρόβλημα και όχι τη λύση. Το κακό και όχι το καλό. Το χθες και όχι το σήμερα. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε και όχι αυτό το οποίο θέλουμε. Τους άλλους και όχι εμάς. Επιτυχία είναι να έχω αυτό που θέλω. Ευτυχία είναι να θέλω αυτό που θέλω. Επιτυχία είναι να έχω αυτό που θέλω. Ευτυχία είναι να θέλω αυτό που θέλω. Οι περισσότεροι που την πατάμε στην ευτυχία. Γιατί δεν θέλουμε αυτό που έχουμε. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει αυτό που στουμάκι που μας έδωσε ο Θεούλης πόσο αξίζει. Χεράκια, ματάκια, ποδαράκια. Μια υπέροχη χώρα που έχει καταπληκτικό καιρό και έχουμε ειρήνη και ξέρουμε ότι τα παιδάκια μας θα τα βρούμε να κοιμούνται ειρηνικά στα κρεβατάκια και όχι διαμελισμένα όπως την Παξίλο στη Συρία. Οι παλιοί ξέρουμε τι σημαίνει να έχουμε δικτατορία και δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία που μπορούμε να πούμε ό,τι γουστάρουμε. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο, φίλε. Η εστίαση είναι ο σημαντικότερος μυς στη ζωή μου και δυστυχώς πάρα πολύ παραμελημένος. Είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, είναι άλλο να συνειδητοποιώ ότι πηγαίνουν καλά. Είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, είναι άλλο να συνειδητοποιώ τα πράγματα. Η ζωή μου δεν έχει να κάνει, δεν την αποφασίζω τη ζωή μου το πόσο καλά πάνε τα πράγματα, αλλά το πόσο καλά συνειδητοποιώ ότι πάνε καλά τα πράγματα. Αυτή είναι η εστίαση. Το που επιλέγω να εστιάζω. Υπάρχει το καλό και το κακό. Εγώ που θα εστιάζω. Το 99% στο κακό. Όταν μιλάνε 2-3 συνάνθρωποι μου, προσέξτε, το κάνουμε όλοι μας. Στους τρίτους το καταλαβαίνουμε. Στον εαυτό μας, την καμπούρα μας δεν τη βλέπουμε. Όταν μιλάνε 2-3 μεταξύ τους, τι είναι αυτοί. 9 στα 10 μιλάνε για κάτι κακό. Συνήθως οι προτάσεις ξεκινάνε και λένε το κακό είναι ότι. Γιατί δεν ξεκινάνε το καλό είναι ότι. Δεν κατάλαβα. Ας καταλάβουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι στα γυαλιά μας. Αν φοράω μαύρα γυαλιά, θα τα βλέπω όλα μαύρα. Αν καθαρίζουν τα γυαλιά μου, θα βλέπω τα πράγματα καθαρά. Ο Θεός μου έχει δώσει αυτό το. Είμαι σαν το τηλέφωνο αυτό. Όλοι έχουμε ένα πολύ καλό hardware, όπως λένε. Το πρόβλημα είναι το λογισμικό. Στα τηλέφωνά μας αλλάζουμε το λογισμικό κάθε 3 μήνες. Στον εαυτό μας κάθε πότε αλλάζουμε το λογισμικό. Είχε πει ο Αϊνστάιν ότι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι αν θα ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι κατά πόσο ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Ό,τι επιλέξεις, αυτό και θα ζεις. Όπου επιλέγεις, αυτό ζεις. Και όπου επιλέγεις, ό,τι επιλέγεις αυτό γίνομαι. Ό,τι επιλέγω αυτό γίνομαι. Αν έχω επιλέξει την κρίνια, γίνομαι κρίνια. Αν έχω επιλέξει να βλέπω την κρίνια, γίνομαι κρίνια. Αν έχω επιλέξει το καλό, γίνομαι καλό. Απλά πράγματα. Και θέλω να σας δείξω κάτι. Γιατί μας έχουν πουλήσει, δεν φταίνε, έχουμε αγοράσει το κακό παραμύθι. Είπα κακός μας έχουν. Έχουμε αγοράσει το κακό παραμύθι. Υπάρχει το καλό παραμύθι το οποίο κυριεύει. Αυτή είναι η διαχρονική εξέλιξη της εγκληματικότητας, όχι μόνο στις 7, αλλά και στις 30 και 40 πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος. Τα τελευταία 20 χρόνια η εγκληματικότητα έχει πέσει κατά 50%, η προβολή της όμως από τα δελτία ειδήσεων έχει τετραπλασιαστεί. Και πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει αυτά τα πράγματα, τα άσχημα τα οποία συνήθως ακούμε. Εγώ που θα εστιαστώ, στο καλό ή στο κακό. Παλιά ή παλιά είχαμε τη ραδιοτηλεόραση, υπάρχει ακόμα η ραδιοτηλεόραση, υπάρχει το τηλεοπτικό σποτάκι, έλεγε πριν ανοίξεις το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, να ανοίξεις τη ραδιοτηλεόραση. Η τηλεόραση είναι εξαιρετική. Αν τη χρησιμοποιείς ανεξέλεγκτα, είναι πάρα πάρα πολύ κακή. Σε ένα σπίτι που παίζει κάθε μέρα δελτία ειδήσεων, τα πράγματα δεν μπορεί να πηγαίνουν καλά. Είδα δεδομένο. Προσέχουμε ποιος θα μπει από την πόρτα του σπιτιού για τα παιδιά μας. Δεν προσέχουμε ποιος θα μπει από τους δέκτες για τα παιδιά μας. Και επιμένω στην εστίαση. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η εστίαση. Την πατάμε όλοι. Και είναι ένας μυς η εστίαση. Θέλω να δω το εξής. Θέλω να δω αυτό, παιδί, είμαστε πάντα στην εστίαση.
Το ξέρετε το χάρι του Ναυτιλανίδη κανένας σας. Έχω διαβάσει. Τέλεια. Όπως θέλω. Τέλεια. Πέρα από την Τριαντάφυλλο, άλλο το ξέρει για το χάρι του Ναυτιλανίδη. Ερώτηση. Την κυρία που τη σκοτώσαν στην Κρήτη πριν από κάποιους μήνες μάθαμε όλη την ιστορία. Όχι τέλεια. Την ξέρουμε όλοι. Αλλά το χάρι δεν το ξέρουμε όλοι. Πού θέλω να καταλήξω. Η ιστορία του χάρι είναι η εξής. Ο χάρι είναι ένα παιδί το οποίο έχει μυϊκή ατροφία. Είναι καθυλωμένο στην καρέκλα εδώ και 35 χρόνια, αφού είναι 35 χρονών. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κουνήσει ο Χάρης είναι οι δύο αντιχειρές του. Δεν μπορεί να κουνήσει τίποτα άλλο στο σώμα του. Μπορεί να κουνήσει το κεφάλι, το πρόσωπό του και ευτυχώς να μιλήσει. Ο Χάρης σήμερα, ξαναλέω, το μόνο που κουνάει είναι οι δύο αντιχειρές του. Τα υπόλοιπα δάκτυλα, όχι. Τίποτα άλλο. Αν το ξεχάσει το δωμάτιο, ο Χάρης θα πεθάνει. Σήμερα ο Χάρης είναι από τους πιο ευτυχισμένους για τα δεδομένα του ανθρώπου. Θα πάρει το αεροπλάνο, θα πάει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για δουλειά ή για να ψυχεί μαζί με βοήθεια κάποιου άλλου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το παιδί μόνο. Έχει μια επιχείρηση, διαφημιστική εταιρεία, είναι digital agency, διαφημιστική που ασχολείται με το ίντερνετ. Απασχολεί περισσότερα από 40 άτομα προσωπικό. Έχει περισσότερα από 600 συμβόλαια με πελάτες από όλο τον κόσμο. Από τις 4 επίδους. Πού εστιάζει ο Χάρης? Ο Χάρης στα δύο αντιχειράκια που κουνιούνται εστιάζει. Πού εστιάζουμε εμείς? Στον καιρό που ξεκίνησε άσχημα, ότι είναι Δευτέρα, οτιδήποτε άλλο κτλ. Έχουμε θέμα εστιασμού, φίλοι μου. Δεν μπορούμε να δούμε το καλό. Έχουμε θυστεί, αυτή η στραβωμάρα που λέει φίλη, ναι. Πώς το λέει. Έχουμε στραβωμάρα στο καλό. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε στραβωμάρα στο κακό. Από πού ξεκινάει το θέμα? Στο τέλος της συνέντευξης μου λέει ο Χάρης το εξής. Μου λέει, εγώ Στέφανα παίζω κάθε μέρα τάβλη με το θάνατο. Προσέξτε, παίζω κάθε μέρα τάβλη με το θάνατο. Εγώ θέλω να ζήσω, να πάει να. Ο θάνατος. Και έτσι έχει εστίαση. Έχουμε πάει σε μια μεγάλη εταιρεία να μιλήσουμε. Το Χάρη μιλάμε μαζί. Είναι τιμή μου να μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά τιμή μου. Και γυρίζει και το ρωτάνε από μια μεγάλη εταιρεία. Δεν έχει σημασία πια. Λέει, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις. Πώς καταφέρνεις και λέει, δεν χάνεις ποτέ την πίστη σου? Ρωτάνε στο Χάρη. Πώς είσαι πάντα τόσο δυνατός? Λέει ο Χάρης, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση που μου κάνεις. Την ξανακάνει την ερώτηση. Λέει, για μένα φίλε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει μόνο αυτό το οποίο θέλω να ζήσω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και λέει, πώς ξεκίνησε την επιχείρησή σου? Δύναμη της δράσης. Θα δούμε παρακάτω τη δύναμη της δράσης. Είδα τα νερά, λέει, μπλε και βούτυξα. Δύο τυχεράκια μόνο. Πού εστιάζει? Πού εστιάζομαι, είναι η ερώτηση. Πού ξεκινάει το πρόβλημα? Το πρόβλημα ξεκινάει από νωρίς. Λέει το βιβλίο αυτό του Τζον Μάξουελ, ότι ένα παιδί στην ηλικία των 17 ετών έχει κατά μέσο όρο ακούσει περισσότερες από 150.000 φορές όχι, μη, δεν τα καταφέρεις το όχι. Σε αντίθεση με θα τα καταφέρεις 5.000 φορές. 1:30. Προγραμματίζουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας αρνητικά με τη μαθημένη ανυπόρρεια. Συνεχίζει. Με την ακατάσχεση, τηλεθέαση, δελτίων ειδήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κακοί. Κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά μου ποια είναι? Να βλέπω αυτά πράγματα, να βλέπω να τσακώνται κάθε μέρα. Συνεχίζει επίσης με την τηλεθέαση εκπομπών χαμηλής ποιότητας. Πάλι στην Κρήτη μου λέει ο πιτσιρικάς μου, λέει, περνάω καλά. Περνάς καλά, άμα το βλέπεις κάθε μέρα, φυτεύεις ένα σπόρο φιλαράκι μέσα σου. Και αυτό πράγμα θα κάνεις με την κοπέλα σου, με τους φίλους σου, με όλο τον κόσμο. Αυτό το πραγματάκι που έδωσε ο Θεούλης, έδωσε ένα μαύρο κουτί. Ένα σοφό μαύρο κουτί. Ό,τι βάλεις, αυτό θα σου βγάλει. Ασυνείδητο. Ό,τι βάλεις θα σου βγάλει. Του βάλεις γνώση, θα σου βάλει γνώση. Θα σου βγάλει. Του βάζεις αγάπη, θα σου βάλει αγάπη. Του βάζεις κατά, θα σου βάλει κατά. Και συνεχίζει επίσης με ανθρώπους βουτυγμένους στο πρόβλημα. Sorry για αυτό που θα δείξω. Το βρήκα στο ίντερνετ από ένα φίλο. Και από κάτω 14 σχόλια. Το βγάζω, υπάρχουν και παιδιά δεν. Whatever, εντάξει. 14 σχόλια, παιδιά. Από κάτω. Ναι, και εμένα, και εμένα, και εμένα. Σοβαρά, φίλε. Τι να πει ο Χάρης? Έχουμε θέμα με την εστίασή μας, παιδιά. Εμένα αυτό το πράγμα το οποίο μου άλλαξε τη ζωή είναι ένα τετραδιάκι. Όποιος έχει διαβάσει το δώρο, ξέρει ότι από κάτω λέει ένα τετράδιο θαυμάτων. Πριν από 12-13 χρόνια ξεκίνησα να γράφω ένα τετράδιο, το βρήκα στη Louis Hay και στους σοφούς ανθρώπους που διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Και κάθε μέρα έχω το ημερολόγιο μου από το 2007 και κάθε μέρα γράφω όλα τα καλά πράγματα που συνέβησαν. Στην αρχή όταν ξεκίνησα δεν έβρισκα τίποτα. Τώρα από την ώρα που ξεκινήσαμε σήμερα την ομιλία θα σας βρω 50 πράγματα. Τον Τριαντάφυλλο, την Αγάθη, το φίλο μου εδώ πέρα, κάθε αγκαλιά θα σου γράψω 100 πράγματα. Ήταν εκεί πέρα, δεν τα έβλεπα.
Ξεκινήστε το τράβιο αυτό, θα αλλάξει τη ζωή σα. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά το λεύκομα. Ημερολόγιο, ό,τι θέλετε. Γράψτε και τα αρνητικά, φυσικά. Δεν είναι τυχαίο που λέει ο λαός ότι ένα πρόβλημα το μοιραστεί γίνεται μισό. Αν μοιραστεί τη χαρά, γίνεται διπλάσια. Αυτό ισχύει για τον εαυτό σου να τη μοιραστεί. Είναι τεράστιο θέμα τη εστίαση, παιδιά. Και να σα πω τι κάνουμε στα σχολεία, επειδή έχουμε και του εκπαιδευτικού εδώ πέρα. Τα παιδιά όταν μπαίνουν από το τρέξιμο. Ξεκινάει η δασκάλα και λέει: Λοιπόν, παιδιά, πάμε για τα θαύματα τη ημέρα. Τι πήγε πολύ καλά εχθέ. Τα παιδιά, όπω ξέρετε, θέλουν και πολύ ωραία ορολογία για να δεθούν, να το κάνουν παιχνίδι. Ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα. Παιδιά με πολύ ψηλά εισοδήματα. Ο πιτσιρικάς λέει: Μα κυρία, δεν συνέβη τίποτα καλό εχθέ. Εθισμό στο αρνητικό. Τα παιδιά μα κάνουν ό,τι κάνουν. Λέω αυτό που ξέρω, αλλά αναπαράγω αυτό που είμαι. Τέλος πάντων, η δασκάλα, επειδή είναι εκπαιδευμένη, έχουμε δουλέψει πολύ με τους εκπαιδευτικούς, λέει: Παιδιά, συγγνώμη, το πρωί που ξυπνήσατε το σπίτι ήταν στη θέση του ή το είχε ρίξει καμιά βόμβα. Αλλά η κυρία ήταν. Γράψτε το, ζωγραφίστε. Το πρωί που ανοίξατε το ψυγείο, είχε να φάτε ή όχι. Λέει: Κυρία, ναι. Γράψτε το, ζωγραφίστε. Ο ίδιος ο πιτσιρικάς που δεν έβλεπε τίποτα καλό να πει, τώρα γράφει αυτό το πράγμα. Τρίτη, τετάρτη δημοτικού είναι ο πιτσιρικάς αυτός. Ότι ξύπνησα χωρίς πόλεμο, χωρίς αίματα και έβλεπα όλους τους φίλους του σχολείου υγιείς. Αυτό είναι αρκετό για να είναι μια αισιόδοξη αρχή της ημέρας και φυσικά να βγω στη δράση να την κάνω ακόμα καλύτερη. Δεν επαναπαύομαι. Ξαναλέω αυτό που είπε ο Αϊνστάιν. Είναι η σημαντικότερη επιλογή μου να ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Και αν θέλετε, σημειώστε αφού το ακούσετε. Επιτυχία χωρίς ευτυχία είναι αποτυχία. Είμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι εδώ πέρα. Αν η επιτυχία μπορεί να συντύνει και να συγκλίνει στην ευτυχία, έχει καλό. Εάν όχι, να τη βράσω. Επιτυχία χωρίς ευτυχία είναι αποτυχία. Εγώ κλέβω από τον εαυτό μου. Δεν κλέβει κανένας άλλος. Επιτυχία χωρίς ευτυχία είναι αποτυχία. Όταν βλέπω ανθρώπους να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ζωή μας, είναι τότε που ενηλικιωνόμαστε. Όταν φταίει ο άλλος εκεί πέρα έξω, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Εμπλεοκούλης, οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η σταθερά, φίλε. Αυτός είναι ο καιρός. Εσύ τι θα κάνει με αυτόν τον καιρό. Πώς θα βάλεις το πανί σου. Πήγαινε στο εξωτερικό, αν δεν σου αρέσει η χώρα στο φινάρι. Μην γκρινιάζει. Αυτός που γκρινιάζει δεν θέλει κανένα. Άσε πει στο τέλος, αρρωσταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εστίαση. Πάρα πολύ προσοχή. Και λέει ο τύπος εδώ πέρα πάλι στην εστίαση. Δεν χρειάζεται να αναζητάμε την ευτυχία. Χρειάζεται απλώς να μην την εμποδίζουμε. Για να κερδίσω ένα παιχνίδι δεν χρειάζεται να βάλω πολλά γκολ. Πρέπει απλώς να μην βάλω αυτόν τον γκολ. Προσοχή με ανθρώπους οι οποίοι είναι τίγκα στο πρόβλημα. Η δυστυχία είναι ιός. Όπως και η ευτυχία είναι ιός. Κολλάει. Προσοχή στην ακατάσχεση τηλεθέας δελτίων ειδήσεων. Είναι ιός. Προσοχή σε επιλογές σας. Αυτό εδώ πέρα είναι τεράστια επιλογή. Αλλάζει ζωή σε αυτό το πράγμα. Είναι τόσο απλό. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Αυτή νομίζω είναι η 10η ή 11η συνήθεια. Είναι συγκέντρωση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό το πράγμα που κάνουν. Έχουμε πάει βόλτα στο Σύνταγμα στην Αθήνα και βλέπουμε αυτά τα δίμετρα παλικάρια του Ευζώμου στην προεδρική φρουρά να αλλάζουν τη φρουρά, να αλλάζουν τη βάρδια μπροστά από το πουλί των Ελλήνων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο δοσμένοι σε αυτό το πράγμα που κάνουν, εάν έπεφτε μία μολότοφ στα πόδια του, δεν θα καταλαβαίναν τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό το πράγμα που κάνουν. Έχουν κλείσει τη φασαρία, τηλεόραση, ραδιόφωνα και προσοχή σε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Είναι εξαιρετικό εργαλείο, θέλει οριοθέτηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι μόνο νέοι, νέα παιδιά, αλλά και μεγάλοι και εμείς πολλές φορές. Πρόταση δική μου, άλλαξε τη ζωή μου. Βγάλτε όλες τις ειδοποιήσεις από τα κινητά σας τηλέφωνα. Viber, WhatsApp, Messenger, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Για ποιο λόγο. Γιατί όταν είμαστε δοσμένοι στο να κάνουμε κάτι, είμαστε αυτή τη στιγμή σε ηρμό. Έχουμε μπει βαθιά στη συγκέντρωση. Εάν χτυπήσει ένα τηλέφωνο, λέει η επιστήμη, θα πάρει 16 ως 21 λεπτά στη συγκέντρωσή μου να επανέλθει εκεί πέρα που ήταν πριν. Δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης χρόνου. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψης συγκέντρωσης. Είναι σαν να έχω ανάψει το τζάκι, να πετάω ένα μπουγέλο, να το σβήνω και να πρέπει μετά να το ξανανάψω. Τι λέει επίσης η επιστήμη. Ένα βιβλίο του Ikigai που το έχουν σίγουρα τα παιδιά εδώ πέρα. Ikigai, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα με τις αρχές επιτυχίας από την Ιαπωνική κοινωνία.
λέει ότι αν κάνω 10 πράγματα μαζί, multitasking το λένε, και αν παίζει και ένα τηλέφωνο μαζί, η παραγωγικότητα πέφτει κατά 80%. Αντί να κάνω 100, κάνω 20. Και μακροπρόθεσμα το IQ μου πέφτει κατά 10 μονάδες. Εξαιρετική προσοχή σε αυτά, είναι εξαιρετικά βοηθήματα για βοήθεια, για επικοινωνία, οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι για το Facebook να κολοβαρίζω, το κάνω. Μην πάρει να κάνει όλα μαζί. Όταν είσαι στη δουλειά, είσαι στη δουλειά. Όταν είσαι με τα παιδιά σου, είσαι με τα παιδιά σου. Όταν είσαι στην παραλία, είσαι στην παραλία. Εγώ φίλου που μου λένε, δεν βλέπω τα παιδιά μου όσο θα ήθελα. Τα παιδιά χεστήκαν να τα δούμε μία ή πέντε ώρες. Και συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουν τη μία ώρα που θα είσαι εκεί, να είσαι εκεί. Χωρίς αυτό εδώ πέρα. Να είσαι με το παιδί σου, με τον άνθρωπό σου. Είναι ασέβεια προς τον άνθρωπό σου ή τον συνεργάτη σου να σου ανοίγει την ψυχή και να έρχονται μηνύματα στο κινητό σου. Δεν κάνεις τίποτα καλά. Το 90% των νέων εξαρτημένοι. Το 10% ξέρω να το οριοθετώ. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι το 10% δεν δουλεύουν 15 ώρες, δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα. Γυμνάζονται, είναι με τα παιδιά τους. Όταν είναι εδώ, είναι εδώ. Αυτή είναι η δύναμη της συγκέντρωσης. Και αν θυμάστε, παλιά είχαμε τα λεϊζεράκια με την κόκκινη την ακτίνα, θυμάστε. Αυτό πήγαινε χιλιόμετρα μακριά γιατί ήταν συγκεντρωμένο. Μειώστε το θόρυβο τριγύρω σας. Κλείστε τη τηλεόραση όταν δεν βλέπετε. Κλείστε το ραδιόφωνο όταν δεν ακούτε. Περιορίστε αυτό εδώ πέρα. Είναι εξαιρετικό. Οριοθετήστε. Άσε που η κατάχρηση των social είναι νούμερο ένα παράγοντας για κατάθλιψη πλέον αποδεδειγμένα και επισήμω. Δεν φταίνε τα social, φταίει η κατάχρηση. Στο ίντερνετ όλοι, στο Facebook και στο Instagram, ποστάρουμε όλες τις επιτυχίες μας. Δεν θα δείτε ποτέ κανέναν να ποστάρει τις επιτυχίες. Ήμουνα τις προάλλες στην παραλία που κολυμπάω χειμώνα καλοκαίρι, είμαι χειμερινός κολυμπητής. Ήταν δύο κοπελίτσες. Βγάζανε φωτογραφίες η μία την άλλη. Χαμόγελο μέχρι εδώ πέρα. Με το που τελείωνε το κλικ, συνοφριωμένες πάνω από το αποτέλεσμα, να δουν είναι αυτό που ήθελα. Όχι, δεν είναι. Είναι άλλη φωτογραφία η οποία δίθεν χαρούμενη, θα κάνει τον κύκλο και θα πω εγώ ρε γαμώτο, γιατί δεν είμαι έτσι. Γιατί όλο είναι ευτυχισμένο. Είναι σαν παρόλο, η σύγκριση είναι ο κλέφτης χαράς. Καθένα μας είναι μοναδικός. Η σύγκριση είναι ο κλέφτης χαράς. Μη συγκρίνετε ποτέ τον εαυτό σας με κανέναν. Αν κάποιος είναι πολύ πετυχημένος και να δούμε τι κάνουμε, το κάνουμε κι εμείς. Προσαρμόζοντας τον δικό μας τον εαυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Έχουμε όλοι διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα. Έχουμε όλοι διαφορετικό αποτύπωμα στην ύλιδα μας. Δεν θα βρείτε ποτέ δύο ανθρώπους με τα ίδια δακτυλικά αποτυπώματα. Για κάποιο λόγο γίνεται αυτό. Προσοχή στη συγκέντρωση. Όταν είστε εδώ, να είστε εδώ. Το μεγαλύτερο δώρο στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους σου, στους δικούς σου ανθρώπους, όταν είσαι εδώ, να είσαι εδώ. Ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο να είμαι απασχολημένος με το να είμαι απασχολημένος. Ήταν ένας φίλος πρόσφατα στο μαραθώνιο που έγινε και μου λέει, περάσανε μπροστά μου, ήταν στα κρουστά, στην πεζογέφυρα της Κατεχάκη, παίζανε τύμπανα, ο φίλος μου. Πέρασε ο Κενιάτης, ο πρώτος μου λέει, ούτε καν μας είδε. Δεν κατάλαβε, δεν είδε τίποτα. Ήταν τόσο δοσμένος αυτό το πράγμα που έκανε. Απλό. Το έχει πει ο λαός, δεν χωράνε δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Αν θέλετε σημειώστε το. Δεν χωράνε δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Ένα και κρατάτε το καλά. Όταν είσαι με τον άνθρωπό σου, με τον άνθρωπό σου, σε συναντήσεις, επιχειρήσεις, σβήστε τα κινητά τηλέφωνα. Είστε 10 άνθρωποι σε μια συνάντηση, ένα κινητό να βαρέσει, έχει διαλύσει όλη τη συγκέντρωση. Δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης χρόνου. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψης συγκέντρωσης. Δεν χωράνε δύο καρπούζια κάτω από μια μασχάλη. Τα έχει πει όλα ο λαός, παιδιά. Η ομιλία μπορεί να γίνει με 13 παροιμίες ή με σοφίες από την Εκκλησία, από τους αρχαίους, νους υγείσαν σώμα τη γη. Ο επιμένω νικά. Μην κρίνετε να μην κρυθείτε. Κάνε το καλό, ρίξτε κι άλλο. Τα έχει πει όλα ο λαός. Ας κάνουμε αυτά που έχει πει ο λαός. 11η ιστορία, στοχοθεσία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν στόχο. Συγκεκριμένους, γραπτούς, μετρήσεις. Έχουμε μια ομάδα στην Αθήνα, είμαστε 15 παιδιά, εγώ και τα λοιπά, και βρισκόμαστε κάθε δύο μήνες. Ένα από τα παιδιά είναι ο Άρης, το όνειρό του είναι να αλλάξει τον κόσμο μέσα από νεροκολοκύθες. Η νεροκολοκύθες είναι ένα φυτό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οικολογική συσκευασία για να αντικαταστήσει το πλαστικό. Κάθε φορά που έρχεται ο Άρης, μας φέρνει δώρο νεροκολοκύθες. Το σπίτι του γεμάτο από νεροκολοκύθες. Ποια είναι η δική σου νεροκολοκύθες?
Αυτή είναι η ερώτηση. Όταν θα φύγεις, τι θέλει να ξαφύσει πίσω. Όλοι θα φύγουν. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξυπνάς το πρωί. Ποιο είναι το δικό σου όνειρο. Ποιος είναι ο δικό σου στόχο. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος, γραπτός, μετρήσιμος, είναι στο μυαλό μου. Δεν παίζει. Θα σας δείξω τους δικούς μου, τους οποίους έγραψα πριν από 2 χρόνια. Δεν τους είχα γράψει ποτέ. Ξέρω πόσα κιλά θέλω να είμαι. Δεν είμαι πάντα 72 κιλά, ξέρετε. Ξέρω πόσα χιλιόμετρα θέλω να κάνω μέσα στην εβδομάδα. 30 χιλιόμετρα. Δεν κάνω πάντα 30 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Ξέρω τις Πέμπτες που έχουν μια διαφορά με την πρώην γυναίκα μου. Θέλω τα παιδιά να μένουν στο σπίτι μου. Είναι το όνειρό μου. Δεν έχουν καταφέρει για τις καθημερινές, Σαββατοκύριακα κτλ. Ναι. Αλλά αυτό είναι το δικό. Το έχω αποτυπώσει, το βλέπω εδώ πέρα. Ναι, αλλά εγώ για να είμαι ψύχρεμος και να μην πλακώνω μαζί της, γιατί δεν μου φταίει σαν άνθρωπος να ακούει τη δική μου την κρίνια, πρέπει να έχω πάει να τρέξω τα χιλιομετράκια μου προκειμένου να μένουν τα παιδιά μου στο σπίτι μου. Αυτό είναι το σχέδιο της ζωής μου. Όταν έγραψα το βιβλίο και το βγάλαμε τα παιδιά μου, τους φίλους μου, τους εκδότες, ξέραμε πόσα αντίτυπα θέλει να πουλήσει. Μας λέγανε πολλά. Ναι, αλλά το γιατί το κάνεις πώς. Πώς τα καταφέρω. Και πηγαίνεις ανάποδα. Για να έρθουμε εδώ πέρα, βάλαμε GPS. Δεν θα ερχόμασταν ποτέ εδώ πέρα. Αυτό κάνουμε στη ζωή μας. Δεν έχουμε βάλει GPS. Τι θέλει, θέλει λεφτά. Εγώ δεν ξέρω κανένα άνθρωπο θέλει λεφτά. Πάρε 1 ευρώ. Και αυτό λεφτά είναι. Όχι, δεν θέλω τόσο. Ναι, πόσα θέλει. Θέλω τόσο. Γράψτε. Θέλω να βλέπω τους γονείς μου. Δες τους μια φορά το χρόνο. Θέλω να τους βλέπω κάθε εβδομάδα. Γράψτε. Θέλω να κάνω ταξίδι το χρόνο. Πώς. Ένα. Γράψτε. Αυτό είναι εδώ πέρα ουσιαστικά το σχέδιο της ζωής σου. Και θα το έχεις το πρωί, κάθε φορά εκεί πέρα που ξυπνάς, θα κάνεις έρωτα με τους στόχους σου. Αυτή είναι η στόχη, το όνειρό σου. Όταν είσαι με τον άνθρωπο, δεν κάνετε έρωτα μία φορά το χρόνο στην αρχή του χρόνου. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν όνειρα στόχους να κόψω το τσιγάρο, να αρχίσω το γυμναστήριο πρώτη μέρα του χρόνου και μετά δεν το κάνει ποτέ κανένα. Αυτό είναι συνέχεια μαζί, το GPS συνέχεια. Ο στόχος τι κάνει, κάτι μαγικό. Ο στόχος κάνει το αόρατο ορατό. Όταν ξεκινάς με το στόχο σου, θέλαμε το πρόγραμμα να μπει σε όλα τα σχολεία. Το γράφεις. Λες, μάτια μου, αρχίζω και το βλέπω. Την ώρα που το γράφεις, κάνει το αόρατο ορατό. Κάνει κάτι άλλο ο στόχος. Ο στόχος δίνει ελπίδα στο μέλλον. Και όταν υπάρχει δύναμη στο μέλλον, όταν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος. Όταν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, υπάρχει δύναμη στο παρόν. Ο στόχος και το όνειρό μου είναι αποτυπωμένο, θα έρθει κάποια στιγμή, θα είναι βαρχημονιά και θα έχει πάρα πολύ κακό καιρό. Αυτός είναι ο φάρος μου, είναι ο στόχος μου. Δεν πρόκειται να αλλάξω από εδώ πέρα. Παρά μόνο αν θελήσω και το αλλάξω αυτό το πράγμα. Στοχοθεσία. Τι κάνει στοχοθεσία. Κάνανε έρευνα για όλα αυτά. Δεν είναι από το μυαλό μου. Πήγανε σε κορυφαίο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο του Yale πριν από 30 χρόνια. Βρήκανε ποιοι πρωτοετής φοιτητές είχαν συγκεκριμένους γραπτούς μετρήσιμους στόχους. Και πήγανε και τους βρήκαν μετά από 30 χρόνια. Μόνο το 3% είχε. Τους βρήκαν μετά από 30 χρόνια γιατί όταν οι Αμερικάνοι κάνουν έρευνα, κάνουν έρευνα. Τους ξαναβρήκαν μετά από 30 χρόνια να δουν σε οικονομικούς όρους μόνο, το τονίζω. Τι είχαν πετύχει αυτοί οι άνθρωποι. Το 3% που είχαν στόχους συγκεκριμένους γραπτούς μετρήσιμους. Σε οικονομικούς όρους είχαν πετύχει ό,τι όλο το υπόλοιπο 97% μαζί. Το 3% που είχε στόχους πέτυχε ό,τι όλο το υπόλοιπο 97% μαζί. Ίδια χώρα, ίδιο πανεπιστήμιο, ίδιο πτυχίο. Ο ένας θέλει να πάρει Λαμία και πήγε Λαμία, ο άλλος πήγε τελικά στη Βέρεια. Οργανώνουμε τις διακοπές μας καλύτερα από ό,τι οργανώνουμε τη ζωή μας. Συγκεκριμένους, γραπτούς, μετρήσιμους στόχους. Επειδή 13 ημέρες θα είναι πολλές ημέρα, ξεκινήστε μόνο από μία. Θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες. Μην περιμένετε να τα κάνετε όλα. Και δουλέψτε με ειδικούς ανθρώπους, παιδιά. Εγώ έχω δουλέψει και δουλεύω με ειδικούς ανθρώπους. Εγώ το δάσκαλο μου, εγώ θεραπεύτρια μου, κάτω πράγματα. Δεν γίνονται αυτόματα. Το κομμάτι της τοποθεσία πολύ σημαντικό. Έχει πει ο λαός σου, πας εκεί που κοιτάς. Αν θέλετε, σημειώστε. Πας εκεί που κοιτάς. Η ερώτηση είναι που πας. Δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης χρόνου. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψης κατεύθυνσης. Αν βάλεις τον Bolt να πάει να τρέξει 100 μέτρα προς λάθος κατεύθυνση, δεν θα σταματήσει ποτέ. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψης κατεύθυνσης. Είχαν ερωτήσει την Έλεν Κέλλερ, τη γνωστή τυφλοκοφή. Λέει, υπάρχει κάτι χειρότερο από να μην έχεις όραση. Λέει, υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο, να μην έχεις όραμα. Οι σημαντικότερες μέρες της ζωής μου. Η μέρα που γεννιέμαι και η μέρα που συνειδητοποιώ για ποιο λόγο έχω γεννηθεί. Και επειδή βάλαμε και στον πίνακα κάτι, να βάλω κάτι ακόμα. Στη ζωή μας έχουμε όλοι τον φόβο μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται. Έχουμε και την πίστη μας.
Η μόνη μας δουλειά να καταφέρουμε η πίστη μας να είναι πιο δυνατή από το φόβο μας. Τι κάνει η στοχοθεσία, χτίζει πίστη. Τι κάνουν αυτές οι συνήθειες, χτίζουν πίστη. Τι κάνουν κάποιες κακές συνήθειες, χτίζουν φόβο. Έχω να βάλω πιο πολλά καταράκια στην πίστη μου. Η στοχοθεσία βάζει καταπληκτικά καταράκια στην πίστη. Πρώτα τελευταία συνήθεια, το έχουμε δουλέψει φυσικά και με τα σχολεία. Συγκλονιστικά αποτελέσματα, παιδιά, με τα σχολεία, με τη στοχοθεσία. Βάλτε τα παιδιά να βάλουν κολλάζ με το τι θέλουν να κάνουν, να ζωγραφούν οπτικό, να το βλέπουν κάθε μέρα. Είναι συγκλονιστικό το τι κάνει αυτό. Πρώτα τελευταία συνήθεια, εξαιρετικά σημαντική, λέγεται αυτοεκτίμηση. Εδώ πέρα λοιπόν έχω ένα πρόγραμμα. Α, δεν φαίνονται οι προηγούμενες δαχτυλίες. Έχω ένα πρόγραμμα στο κινητό μου, τρέχω. Οπότε στο τέλος γράφω πόσα χιλιόμετρα έχω τρέξει, πόση ώρα κτλ. Εδώ πέρα δεν φαίνεται, έχει και άλλες τέσσερις φατούλες. Μια πολύ δυσαρεστημένη, μια λίγο δυσαρεστημένη, μια οκ, okay, μια χαρούμενη, μια πολύ χαρούμενη. Έχω κάνει πολύ κακό χρόνο εκείνη την ημέρα. Ποια φατσούλα έβαλα? Την πολύ χαρούμενη. Άλλαξε η ζωή μου από τότε που άρχισα να βάζω την πολύ χαρούμενη στον εαυτό μου. Την είχα φυλαγμένη για ειδικές περιστάσεις. Είχα φυλαγμένη τη μεγάλη τη φατσούλα, την καλή φατσούλα, όταν θα έκανα το μαραθώνιο κάτω από 4 ώρες. Δηλαδή ποτέ. Όταν θα έκανα τα 5 χιλιόμετρα κάτω από 25 λεπτά. Δηλαδή ποτέ. Περιμένουμε να δώσουμε το μεγάλο χαμογελάκι στον εαυτό μας όταν και αν. Όχι φυλάγε. Το δίνεις κάθε μέρα. Είναι η χαρά που πηγαίνει στην επιτυχία. Χαρά συνδράση πηγαίνει στην επιτυχία. Η επιτυχία δεν πηγαίνει πάντα στη χαρά. Η χαρά μαζί με τη δράση πηγαίνει πάντα στην επιτυχία. Μας έχουν μάθει να μην εφησυχάζουμε 19 και 19,5 και 19 και 9 και είναι όλα πολύ ωραία. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πανηγυρίσουμε. Βγάζει 20. Και μετά βγάλε και τον Γειτονόπουλο 20. Και τι έγινε? Όχι φίλε. Πρέπει να είσαι φίλος με τον εαυτό σου. Και το λέω κυριολεκτικά το πράγμα. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε τσακωμένοι με τον εαυτό μας. Περνάμε τον καθρέφτη, ούτε καν βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Ναι, αλλά δεν είμαι 72 κιλά. Θα είσαι χαρούμενος για να πας 72 κιλά. Η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Περισσότερο από εμάς τσακωμένοι με τον εαυτό μου. Μιλάμε στον εαυτό μας, του μιλάμε συχνά τόσο απαξιωτικά, που ο χειρότερος εχθρός μας, εάν έχουμε, δεν θα μιλούσε ποτέ έτσι. Ή καμιά φορά τα μόνα καλά πράγματα που θα πεις για τον εαυτό σου είναι τα μόνα που θα ακούσεις στο δωμάτιο. Στο βιβλίο έχει μια ιστορία που λέει δύο ίσοι, όποιος το διαβάσει. Εδώ πέρα δεν είναι ένας, είναι δύο εδώ πέρα μέσα. Όταν αυτοί οι δύο είναι καλά, είναι όλα καλά. Όταν αυτοί οι δύο είναι όλα. Μέσα παίζει το παιχνίδι. Δεν μας έχουν μάθει να τιμάμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε, να τον γουστάρουμε. Και αυτός ο εαυτός, όταν δεν το γουστάρεις, στεναχωριέται, παθαίνει κατάθλιψη και στο τέλος σίγουρα αρρωστεί. Αποδεικνύεται πλέον ότι οι σημαντικότερες αρρώστιες που είναι τα αυτοάνοσα, ο καρκίνος, προέρχονται κατόπιν μακροχρόνιων εσωτερικών συγκρούσεων. Ναι, αλλά δες τι μου έκανε. Αυτός το έκανε. Εσύ κάθε μέρα το κάνεις τον εαυτό σου. Δεν σε σκοτώνει ποτέ το τσίπημα του φιδιού. Σε σκοτώνει η κυκλοφορία του δηλητηρίου μέσα στις φλέβες σου και αυτή φροντίζει και την κάνεις μόνο. Είναι επιλογή μου να είμαι φίλος με τον εαυτό μου. Η αυτοεκτίμηση είναι όταν είμαι στα τρίτα πατώματα κάτω από τη γη, να πω στον εαυτό μου, όταν είμαστε στα χάη, είμαστε όλοι καλά. Όταν είμαι στα τρία πατώματα, να πω έλα γόρι μου, να καταφέρουμε. Σήκω πάνω. Είναι συγκλονιστικό τι κάνει αυτό το πράγμα. Παρατηρώ τις κόρες μου. Η μικρή μου ήταν τότε 4 χρονών. Έκανε ισορροπία σε ένα πεζούλι. Μετρούσα τα βήματα. 1, 2, 3, 4, 14, 15. Στο 15ο, 16ο έπεφτε. 4-5 προσπάθειες. Μετά την παραμύθια. Άρχισα να το κάνω 2-2. 2, 4, 6, 8. Πήγε 60-65. Δηλαδή 30. Της είπα ένα παραμύθι και το πίστεψε. Της είπα τα καταφέρνεις και τα κατάφερες. Λέω στον εαυτό μου τα καταφέρνω και τα καταφέρνω. Συνδράσει φυσικά. Είχαν πάει σε ένα, είναι πραγματική ιστορία, υπάρχει σε βιβλίο, το έχουν σίγουρα τα παιδιά, λέγεται «Μπράβο της Φάλαινας». Ψάξανε να βρούνε ποια δελφίνια κάνουν τα καλύτερα νούμερα σε όλο τον κόσμο. Να δούνε ποιος εκπαιδευτής τα έχει εκπαιδεύσει καλύτερα. Πήγαν και τον βρήκαν. Ο άνθρωπος αυτός τι έκανε? Κάθε φορά που το δελφίνι έκανε κάτι καλό, το δίνει ψαράκι. Δεν το μάλλουνε ποτέ. Αλλά δεν του έδινε ψαράκι όταν δεν έκανε καλά το άλλο. Γράφει και το βιβλίο «Το Μπράβο της Φάλαινας». Αυτό είναι επιλογή, να είμαι φίλος με τον εαυτό.
Η αυτοεκτίμηση, η αυτοαποδοχική αγάπη στον εαυτό μου είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει σε όλο το σύμπαν. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο σε όλο το σύμπαν από τον αγαπά τον εαυτό μου. Μας έχουν μάθει ότι μην κομπάζεις και είναι εγωισμός κτλ. Δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε τον εαυτό μου. Ομιλία στο TEDx, Αμερικανίδα εκπαιδευτικός. Κύριε Μις Πίρσον, η οποία δεν ζει πια. Λέει, έχω δώσει ένα τεστ στα παιδιά. Τους έχω δώσει 20 ερωτήσεις. Ο πιτσιρικάς κάνει 18 λάθη. 18 λάθη. Του βάζω F γιατί έκανε fail και του κάνω μια χαμογελαστή φατσούλα. Ο πιτσιρικάς λέει, γιατί χαμογελώ. Του λέει, έκανες δύο σωστά. Έκανες δύο σωστά. Αυτό το πράγμα το κάνω στον εαυτό μου, συνδράσει, θα το πάει στα 4 και στα 6 και στα 8. Το συν 2 έχει ελπίδα. Το μείον 18 μου ρουφάει την ψυχή και δεν μου τη ρουφάει κανένας άλλος. Εγώ έχω συνήθιση να τη ρουφάω. Το τετράδιο αυτό συγκλονιστικό και γι' αυτό. Γράφτε κάθε μέρα τις νίκες σας. Όλα τα πράγματα που έχετε κάνει καλά. Μα δεν έχω κάνει καλά τίποτα. Θα βρεις. Και τότε θα χαρεί ο εαυτός. Αν θέλετε σημειώστε. Όσο του δίνω, τόσο θα μου δίνει. Όσο τον σκίζω, τόσο θα με σκίζει. Όσο του δίνω, τόσο θα μου δίνει. Όσο τον σκίζω, τόσο θα μου σκίζει, θα με σκίζει. Μέχρι που θα αρρωστήσει. Αυτό είναι αυτοεκτίμηση. Τελευταία ιστορία. Η σημαντικότερη όλων. Η σημαντικότερη όλων λέγεται δράση. Είναι ο Αστερίξ και ο Βελίξ. Είναι νομίζω στο Αστερίξ και η Χίτρα. Οι Ρωμαίοι τους έχουν κλέψει τα σεστέρσια, τα έχουν πάει σε μια ρωμαϊκή τράπεζα. Ξαναλέω, αυτή η αξία, η δράση, είναι σημαντικότερη από το άθροισμα όλων των υπολείπων λόγων. Όλοι ξέρουν αυτά τα πράγματα. Να κάνουμε μια επανάληψη κατά τις συνήθειες. Πολύ συνοπτικά. Η πρώτη είναι κινούμενη. Η δεύτερη είναι επιλέγω. Η τρίτη είναι δεσμεύομαι. Η τέταρτη είναι κάνω το κάτι παραπάνω. Η πέμπτη είναι διεκδικό. Η έκτη είναι συνδέομαι. Έχω πολλές ομιλίες με τις 13 συνήθειες στο YouTube. Έχω πολλές ομιλίες δώσει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Μπορεί να βρείτε και από εκεί πέρα από το YouTube ό,τι θέλετε. Η επόμενη είναι παρατηρώ και δεν κρίνω. Εξελίσσομαι. Εστιάζω στο καλό. Βλέπω το καλό, ρε παιδιά. Ήμουνα σε μια ομάδα τις προάλλες. Μου λέει τι κάνεις. Κάνω μια ομάδα κάθε Τετάρτη. Μου λέει τι κάνεις, πώς θα πας. Λέω καλά, πολύ καλά. Μου λέει σίγουρα. Ναι. Δεν είπα ότι όλα είναι καλά, είπα τα πράγματα καλά. Κάτι δεν πάει καλά, μου λέει. Είμαστε τόσο εστιασμένοι το πρώτο. Δεν μπορεί τα πράγματα. Είσαι καλά, δεν είναι πολύ καλά. Δεν γίνεται. Συγκεντρώνομαι. Προσοχή με το κινητό τηλέφωνο και με τη φασαρία. Οριοθετηθείτε, παιδιά. Στοχοθετώ. Με τιμώ, με αγαπώ. Αυτό εκτίμησα. Και η τελευταία είναι η δράση. Όλοι τα ξέρουν αυτά. Δεν έχω βρει κανένα διαφωνή με όλα αυτά. Δεν είναι κανένα από αυτά δικά μου. Αλλά έχω βρει ανθρώπους που ή τα κάνουν ή δεν τα κάνουν. Και η αρχή είναι το ίδιο στο παντό. Ξεκινάς από κάπου. Από ένα από τα 13 ξεκινάς σήμερα. Πάμε λοιπόν στην ιστορία εδώ πέρα. Αστερίξ ο Βελίξ. Του έχουν κλέψει τα σεστέρια οι Ρωμαίοι. Τα έχουν πάει στη Ρώμη σε μια τράπεζα. Ο Αστερίξ έχει φτιάξει το τέλειο σχέδιο. Λέει θα την τάδε ώρα αλλάζει ο τάδε φρουρό. Θα πα από αριστερά, θα πα από δεξιά, θα πάω δεξιά. Ο Βελίξ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε λέει Γιούρια. Αυτό είναι δράση λοιπόν. Γιούρια. Δράση είναι ξεκινάω. Δεν περιμένω το τελευταίο σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο που ο λαός έχει τόσο πολλές παροιμίες για τη δράση. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Πέτρα που δεν κυλάει χορταριάζει. Μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα κτλ. Δράση είναι το τώρα. Αυτό που κάνω τώρα. Όταν ακούω τη λέξη προσπαθώ δεν παίζει. Ή το κάνω δεν το κάνω. Ο δικός μου δάσκαλος έλεγε προσπάθησε να σηκώσει το μπουκαλάκι από το νερό. Οπότε κάνω αυτό. Όχι μου λέει, αυτό είναι το σηκώνεις. Κάνε το προσπαθείς. Δεν μπορούσα. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Η δράση είναι το τώρα, είναι το... Η οριστική είναι κάνω.
Το θα κάνω είναι μέλλοντας. Το θα είναι πιθανότητα. Έχω ένα φίλο με τον οποίο κολυμπούσαμε μαζί στη θάλασσα. Πριν από 15 μέρες τον χάσαμε, τον Γιάννη. Σε ηλικία 45 χρονών. Δεν έχει εγγυηθεί κανένας ότι αύριο θα ξημερώσει. Το αύριο είναι πιθανότητα. Είναι ισχυρή πιθανότητα, αλλά πιθανότητα είναι σενάριο. Το χθες είναι ιστορία. Το να κάνω, υποκειμενική, αν το λέω καλά, είναι η πρόθεση. Η προστακτική κάνει είναι παρένεση. Ή το κάνω ή δεν το κάνω. Η δράση είναι στο κάνω. Το κάνω το τώρα. Ή το κάνω ή δεν το κάνω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μιλάμε με μια φίλη, είναι εξαιρετικά υπομονετική. Δηλαδή, αν την πάρω καλύτερα μετά, είναι καταπληκτική, έτσι. Ένα χειροκρότημα για τη φίλη μου, παρακαλώ, για σένα. Λοιπόν, έχω μια φίλη, η οποία λοιπόν στη δράση και τελειώνω να μην σας κουράζω άλλο. Έχω μια φίλη, η οποία μου λέει, ρε, θέλω να γράψω ένα βιβλίο, τι να κάνω. Τι λες να κάνω. Εγώ, by the way, έτυχε, το κάνω για κόμπι, δεν είναι αυτή, δηλαδή, μου αρέσει πολύ. Λέω, ρε, εσύ να σου πω, τι να κάνεις. Μου λέει, για λέει. Λέω, ξεκίνα να γράφεις. Τι μου λέει. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Μιλάω σοβαρά με την έννοια την εξής. Περιμένουμε για να γράψω το βιβλίο. Να έχω τον τίτλο, τα περιεχόμενα, το περιεχόμενο. Ξεκινάς την πρώτη σελίδα. Η πρώτη θα φέρει τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη. Όταν ακούω να κάνω, θα κάνω, όταν από Δευτέρα, αυτές οι λέξεις, συγχωρέστε μου την υπερβολή, θα έπρεπε να απαγορευτούν από το ελληνικό λεξιλόγιο. Ή το κάνεις, το κάνεις. Είναι τόσο απλά. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε τσακωμένοι με τη δράση. Ποιοι είναι μάγκες. Δεν είναι τίποτα πυρηνική επιστήμη. Ή τα κάνουν, τα κάνουν. Και ξέρετε κάτι, δεν θα βρείτε ποτέ κανένα που να είναι σε δράση, πραγματική δράση και να έχει κατάθλιψη. Ή δράση ή κατάθλιψη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η δράση που δεν γίνεται δράση, ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται πόνος. Η δράση την οποία συσσωρεύω γίνεται πόνος. Έχω πάει να δώσω ένα αντίστοιχο πολύ καλό βιβλιοπωλείο στη Δράμα μια ομιλία. Στο τέλος μου λέει πόνεσα πολύ με αυτό που είπες, μου λέει η ιδιοκτήτη. Λέω γιατί. Μου λέει 3 χρόνια σχεδίαζα να κάνω ένα μικρό βιβλιοπωλείο για παιδιά. Να έχει μαξιλάρες, να έχει καναπέδες, να ξαπλώνουμε κάτω, να διαβάζουμε βιβλία. 3 χρόνια το προετοίμασα. Το έκανε κάποιος άλλος. Δεν έχω τολμήσει καν να περάσω από εκεί. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Το πολύ πολύ να πάει καλά. Τι να πει να πάει καλά. Δεν υπάρχει λάθος. Λέει ένας σε μια ομιλία, μήπως τη λέει η λέξη λάθος είναι λάθος. Μήπως η λέξη λάθος, μήπως το λάθος είναι να φοβηθώ, να μην προσπαθήσω, να βγω στην αδράνεια, να το αναβάλω από πού να τρέχεις τώρα. Το λάθος που ονομάζω θα φέρει το σωστό. Το λάθος είναι σκαλοπά. Το λάθος θα σε πάει σίγουρα στο σωστό. Η αδράνεια θα σε πάει πουθενά. Είναι σε μια ομιλία του ένας πολύ μεγάλος ομιλητής, Jack Canfield, έχουν σίγουρα τα παιδιά του Success Principles, το έχει βγάλει από τη Διόπτρα νομίζω, και λέει, σηκώνει ένα $100 στο ακροατήριό του. Λέει ποιος το θέλει. 1000 άνθρωποι από κάτω. Σηκώνει μισή το χέρι. Λέει ποιος το θέλει, είναι μάγκες. Σηκώνει μια άλλη μισή το χέρι. Λέει ποιος το θέλει. Κάποια στιγμή σηκώνει το κερδό και το παίρνει. Αυτό είναι η δράση. Και ο καθένας είχε εξαιρετικές δικαιολογίες. Η αγάπη λέει είναι πολύ μακριά που να πάω. Ο τριαντάφυλλας λέει ότι έπρεπε εγώ να σηκώσω τους άλλους. Προσέξτε την ευφυΐα. Δεν είναι πάντα καλό πράγμα. Όσο πιο ευφυείς είμαστε, τόσο πιο ευφυείς δικαιολογίες για να μην γίνουμε στη δράση έχουμε. Η δράση είναι το τώρα. Και δεν είναι τέτοιο που ο πύραυλος για να πάει στο φεγγάρι και τα μισά καύσιμα στο πρώτο μίλι και τα υπόλοιπα μισά στο υπόλοιπο ταξίδι. Γιατί ουσιαστικά σπάει τη δύναμη της αδράνειας. Δράση σημαντικότερη όλων των αξιών. Ούτε αυτός με το μεγαλύτερο IQ, ούτε με τα περισσότερα προσόντα, ούτε με το καλύτερο βιογραφικό θα κερδίσει, αυτός θα ξεκινήσει. Γι' αυτό η λέξη ξεκινάω είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν θέλετε, σημειώστε την λαϊκή παροιμία, μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορεί να κάνεις σήμερα. Εγώ θα σε έλεγα το τώρα, όχι καν το σήμερα. Το τώρα. Το σήμερα τελειώνει μετά από 2 ώρες. Το τώρα τελειώνει τώρα. Μόνο τώρα υπάρχει. Και αυτή είναι μια τελευταία ιστορία, γιατί σας κούρασα, γιατί είναι κρατάει αρκετή ώρα αυτή η ομιλία. Απλώς θέλω να σας τα πω όλα, μια και έρχομαι εδώ πέρα, να τα πω όλα. θέλω να δείτε, το ξέρει κάποιος αυτό το κύριο. Καλά. Μπράβο ρε, εσύ ποιος. Το μικρό σου. Ηλίας. Ηλία, ευχαριστώ πολύ Ηλία. Μάικ δεν είναι. Ηλίας. Ευχαριστώ πολύ. Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γαλάκος λοιπόν είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που πέρασε ποτέ από τη χώρα μας. Ήταν πιθανόν ο μοναδικός που πήγε από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Και το σεβάστηκαν και οι 2 ομάδες νομίζω, έτσι. Ναι. Είναι από τους ελάχιστους. Είναι κλάση, δωμάζου κτλ.
Τον πετυχαίνουμε στην Κλειφάδα με τη μεγάλη μου την κόρη. Η μεγάλη μου κόρη δεν είναι καν 11 χρονών. Είναι κάτι λιγότερο από 11 χρονών. Τη συστήνω στον Γαλάκο. Ο Γαλάκος έρχεται κοντά, τη συστήνει τη διαχειραψία, τη μιλάει στο πληθυντικό πρόσωπο, το πληθυντικό, σκύβει για να είναι ουσιαστικά με το ούτε καν 10χρονο στην ίδια φωτογραφία. Τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, ορισμό του κυρίου. Και μετά πάω να φύγω, λέω: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας τιμήσατε ιδιαίτερα, κύριε Γαλάκο. Μου λέει: τι με τιμήσατε. Εσείς με τιμήσατε. Και μιλάει στην κόρη μου: ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που βγήκε ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο απευθύνεται στο 11χρονο και λέει: εσείς με τιμήσατε. Πάμε να φύγουμε. Μου λέει: δεν μπορεί να φύγετε. Θέλω να κεράσω κάτι την κόρη σας. Δεν γίνεται να φύγετε. Ο μεγαλύτερος των μεγαλύτερων δείχνει σεβασμό σε ένα 11χρονο παιδί. Αυτό είναι ο τρόπος για να έχει φίλο μου. Αν θέλει την γνώμη του. Θα βλέπει τριγύρω σου παντού χαμόγελο. Πιο μεγάλο όμως είναι το δικό σου. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Όποιος θέλει να υπογράψει, θα κάτσω να υπογράψω ό,τι θέλετε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι μήπως. Μετά από δύο ώρες που σας κούρασε, τι ρωτήσει να έχετε. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το μυστικό, το αυτά. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπατε. Όλα αυτά τα πράγματα ξέρουμε να τα κάνουμε, ότι πρέπει να τα κάνουμε. Έχουν ένα κακό αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι επίγοντα. Είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι επίγοντα. Εάν το πάω να τρέξω αύριο, δεν θα μου κόψει κανείς τώρα. Αν δεν διαβάζω το βιβλίο, δεν πειράζει. Εάν συνδεθώ, τώρα δεν έγινε και τίποτα. Κι όμως αυτά λίγο-λίγο ή χτίζουν ή αποδομούν τη ζωή μου. Είχε πει ο δικός μου ο δάσκαλος κάποια στιγμή, κάποια από τα σοφά που είχε πει: δεν φταίει ποτέ ο άλλος. Είμαστε ένα σύμπαν που φταίει ο άλλος, ξέρετε τι σημαίνει ο άλλος. Δεν φταίει ποτέ ο άλλος. Εννοείται θα οριοθετηθώ από τον άλλον οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αλλά ο άλλος κάνει το καλύτερο δυνατόν που νομίζει ότι κάνει. Όπως και εγώ το ίδιο. Ό,τι θέλει. Όταν λέτε δάσκαλος, τι δάσκαλος. Ο Ντόνις ο Καλογύρο έχει γράψει βιβλία, δίνει σεμινάρια στην Αθήνα κτλ. Ένας άνθρωπος δάσκαλος ζωής. Το έχω αφιερώσει το βιβλίο στον Αντώνη του Καλογύρου, το πρώτο βιβλίο, το δεύτερο φυσικά στον πατέρα μου και σε όλους τους πατεράδες του κόσμου. Θέλω να σου πω ότι στον κόσμο αυτό το ξαναλέω, ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχει κανείς. Δεν είναι εύκολα, επειδή τα επιθυμούν πολλή δουλειά αυτά. Και εγώ που τα δουλεύω συνέχεια εννοείται, έχω πολλή δουλειά, δεν τελειώνω ποτέ. Απλώς αλλάζει όλη η ζωή. Ξέρετε πόσο ωραίο να χειρίζεις το πλοίο και να δίνεις μια τιμονιά να πηγαίνει αριστερά, μια να πηγαίνει δεξιά και να είναι δική σου τιμονιά. Ξέρετε πόσο ωραίο να έχεις αυτοεκτίμηση και να πεις: θα κάνω τα λάθη, μα λέει δικά μου τα λάθη και γουστάρω. Και με γουστάρω και με τα δικά μου τα λάθη. Γράψει στο Facebook, όποιος με παρακολουθεί στο Facebook, το έχετε δει ίσως. Γράψει ένα γράμμα στον εαυτό μου: φέτος θα σε αγαπάω, θα κάνω, το Σεπτέμβριο κτλ. Στο τέλος που καταλήγω. Και τίποτα από αυτά να μην κάνεις, εγώ θα σε αγαπάω. Γιατί είσαι εγώ. Είσαι εγώ. Είναι άλλη ποιότητα ζωή. Δεν εξαρτάται από το σπίτι, εξαρτάται από το νέο από μέσα. Δεν είναι τυχαίο ότι μπουκάει λέει αυτό εξάρτηση. Όλοι μπορούν να ζήσουν τη ζωή αυτή. Θέλει δουλειά κάθε μέρα. Και πιστέψτε με, με ειδικούς ανθρώπους, μην τσιγκουνευτείτε λεφτά για βιβλία, για σεμινάρια, για ψυχοθεραπεία, για ομάδες, για αυτογνωσία, οτιδήποτε. Είναι τα πιο καλύτερα λεφτά που θα δώσετε στη ζωή σας. Και τι άλλο θα κάνουν τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας θα κάνουν αυτό που κάνετε εσείς. Τα παιδιά μας κάνουν πάντα αυτό που κάνουμε. Δεν κάνουν ποτέ αυτό που τους λέμε. Κάνουν αυτό που κάνουν. Μιμούνται. Ακριβώς. Γι' αυτό κάποια στιγμή στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι που λέμε ότι έχουν άστρο κτλ. Δεν έχουν άστρο. Βλέπεις τον κύκλο να πηγαίνει σούπερ στη λίμνη. Δεν βλέπεις τι δουλειά κάνει από κάτω. Αυτό είναι τα πόδια του κύκλου. Κάποια στιγμή είχε πάρει μια κοπέλα μια συνέντευξη από τον Λεπά, τον γνωστό τραγουδιστή. Λέει: χαρούμενος, πετυχημένος, για μένα από τους πολύ χαρούμενους και πετυχημένους ανθρώπους, άσχετα αν σου αρέσει η μουσική του ή όχι. Λέει: κάποια στιγμή του λέει η κοπέλα στη συνέντευξη, στο τέλος λέει: εντάξει, λέει, αλλά έχετε άστρο τώρα εσύ. Λέει: βεβαίως έχω άστρο, έχω όμως και ένα κουβά, ένα μπουγέλο, έχω νερό, έχω σαπουνάδα, έχω ένα σφουγγάρι. Και κάθε μέρα γυαλίζω το άστρο μου. Αυτή είναι η δουλειά μας. Κάθε μέρα να γυαλίζουμε το άστρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.